Θεατές, καλησπέρα σας. Κοντά μας έχουμε την ευτυχία και απόψε να έχουμε εδώ πέρα τον αξιολογιότατο αγιορείτη μοναχό πατέρα Μάξιμο, ο οποίος είναι, όπως έχουμε προαναγγείλει, Πλιστάκης, πρόεδρος του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού και Φιλανθρωπικού Συλλόγου Νέων Κοσμάς ο Αιτωλός της Απόστολος. Καλησπέρα σας, αξιολογιότατε πατέρα Μάξιμε. Καλησπέρα, κύριε Καγκαράκη. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμή που μου κάνετε σήμερα να προσκαλέσετε στην κοπή της πίτας, όπως είχαμε προαναγγείλει στο προηγούμενο τηλεοπτικό μας εδώ πέρα παρουσίασμα. Και αγαπητοί φίλοι και φίλες τηλεθεατές, για όσους μας παρακολουθήσατε από κοντά, εύχομαι και εγώ και οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν μια λαμπρή εκδήλωση, μια πάρα πολύ επιτυχημένη εκδήλωση. Ευχαριστούμε θερμά όσους παρευρέθηκαν και ιδιαίτερα εδώ πέρα τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος πραγματικά ελάμπαινε δίδες παρουσία στην σημερινή εκδήλωση της Κοπής της Πίτας, καθώς επίσης και άλλους επώνυμους αρχηγούς κομμάτων, αρχές, δημοτικές, κλήρους, λαϊκούς, επισήμους και ανεπισήμους, μέλη και μη μέλη, απλό λαό, ο οποίος είχε την αγάπη και την καλοσύνη να έρθει εκεί στην Κοπή της Πίτας. Πατέρα Μάξιμε, πραγματικά με καταπλήξατε, με εντυπωσιάσατε. Δεν περίμενα, οφείλω να ομολογήσω, να δω μια τέτοια ζεστή ατμόσφαιρα σήμερα, που πραγματικά, επειδή ξέρω τις αντίξωες συνθήκες που επικρατούν στο σύλλογό σας, διότι οικονομικά, από ό,τι ξέρω, ο σύλλογος είναι ανίσχυρος, υλικά ανύπαρκτος, και όμως δώσατε τόσα πολλά στους παρευρισκομένους, και δεν εννοώ ότι δώσατε τόσα πολλά από όποιος ύλης, γιατί δεν μετράει το δώσιμο με ένα κέρασμα απλό, αλλά είχατε να προσφέρετε πάρα πολλά πράγματα. Πρωτοτυπήσατε πραγματικά, διότι παρουσίασαν πολύ όμορφες φωνές, ωραία τραγούδια, χριστιανικά, με τόσο ζήλο, με τόση ζεστασιά, με τέτοια δίψα, που πραγματικά μας άφησαν κατάπληκτους όλους. Και εκτός τούτου, ο κόσμος θαύμασε την όμορφη την βιβλιοθήκη εκεί πέρα που είχατε, τα ωραία, τις ωραίες εκδηλώσεις που προσεχώς στο μέλλον έχετε προγραμματίσει, την ωραία ομιλία σας σχετικά με τις δραστηριότητες και πάλι του συλλόγου σας, που πολλοί κόσμος για πρώτη φορά, όπως έμαθα, ήρθε σήμερα στο σύλλογο, και από ό,τι και εγώ είχα την ευχαίρεια εκεί πέρα να ακούσω από σχόλια του διαδρόμου, πραγματικά κατεπλάγησαν όλοι, διότι βρέθηκαν σε μια ατμόσφαιρα απλή αλλά με πληρότητα. Μια ατμόσφαιρα που κατέπληξε τους πάντες και τα πάντα. Ευχαριστούμε θερμά και εύχομαι ο Θεός να σας δυναμώνει στο δύσκολο αγώνα που έχετε αναλάβει. Πραγματικά να διαφωτίσετε τον κόσμο με τις γνώσεις που διαθέτε γύρω από τα θέματα θρησκευτικής απόφασης, κοινωνικής και πολιτιστικής. Και πάντα θα ήθελα ο σύλλογός σας να προοδεύει και να έχει έντονη παρουσία όπως και σήμερα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες τηλεθεατές, θα συνεχίσουμε την συζήτηση που είχαμε αφήσει στην προηγούμενη τηλεπαρουσίαση και ήταν με θέμα τα σημεία των καιρών, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα με πολύ μεγάλη ευρύτητα και δεν προλάβαμε να το εξαντλήσουμε. Και θα ήθελα να σας πω, μια και μου δίνετε την ευκαιρία, ότι όσοι έχετε την καλοσύνη να διατυπώσετε ερωτήματα εδώ στον πατέρα Μάξιμο, να έχουν μια πληρότητα, ακρίβεια και σαφήνεια, και κατά κάποιο τρόπο να είναι συνοπτικά και περιεκτικά, περιεκτικού περιεχομένου, για να μπορέσει να απαντήσει σε όλα αυτά και να μην μείνουν πολλά από αυτά τα ερωτήματα αναπάντητα. Και βέβαια πολλοί από εσάς πατέρα Μάξιμε, πριν εισέλθετε στην συνέχεια του θέματος το οποίο θα πρέπει σήμερα να εξαντλήσετε, βρισκόμαστε στην αρχή του Τριωδίου. Ναι. Όπως ξέρετε, ο πολλής κόσμος το Τριώδιο το συνδέει με ξεφάντωμα. Με γέλια, με χαρές, με θρησκεδάσεις, με κρεπάλι, με μέθη, με ψυχαγωγία. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ ωφέλιμο και
και για μας και για όλους όσους μας ακούν εδώ πέρα, να διαφωτίσετε τον κόσμο, να πείτε λίγα λόγια, τι είναι τριώδιο, ποια είναι αυτή η ατμόσφαιρα του τριώδιου, πώς πρέπει, ποια στάση πρέπει να έχει ο κόσμος κατά την περίοδο του τριώδιου και τελικά τι είναι αυτό το τριώδιο και τι προετοιμάζει τον άνθρωπο ως προς το Άγιο Πάσχο που μας έρχεται. Πολύ ευχαρίστω, κύριε Καγκαράκη. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για τα πολύ ωραία και καλά λόγια τα οποία είπατε για το σύλλογό μας και για την ταπεινότητά μου. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου, ολόψυχα, ολόθερμα, όλους εκείνους οι οποίοι μας τίμησαν σήμερα την παρουσία τους στην λαμπρή αυτή εκδήλωση που είχαμε, που είχε ο σύλλογός μας, ο Ορθόδοξος Αποστολικός και Φιλανθρωπικός Σύλλογος Νέων, Κοσμάς, ο Τελός, ο Ιης Απόστολος. Να ευχαριστήσω λοιπόν θερμά εκ βάθους ψυχής όλους εκείνους οι οποίοι μας τίμησαν την παρουσία τους στην εκδήλωσή μας, στην κοπή της πίτας μας, και επωνύμους και ανωνύμους ορισμένων κομμάτων, μικρών φυσικά κομμάτων, όχι μεγάλων, τις δημοτικές αρχές, τον πρόεδρο εδώ της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, ιδιαιτέρως για άλλη μια φορά για τις προσφορές τις οποίες κάνει στο σύλλογό μας και να μας παρέχει εβδομαδιαίως μια ολόκληρη εκπομπή 2 ώρων κάθε Κυριακή, και να ευχηθώ όλοι εσείς οι οποίοι στηρίξατε με κάποιο τρόπο και ηθικός και υλικός το σύλλογό μας και μας τιμήσετε με την παρουσία σας, ο Θεός να σας έχει πάντα καλά, να σας δυναμώνει, να σας στερεώνει και να σας καθοδηγεί στην αλήθεια και στον δρόμο και στον εύδιο λιμένα. Όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Καγκαράκη, σήμερα συνεχίζουμε την δεύτερη ομιλία μας για τα σημεία των καιρών. Πριν όμως, επειδή μου υποβάλλετε μία ερώτηση για το τριώδιο, να πω δύο λόγια στους αγαπητούς και αξιοτίμους τηλεθεατάς μας. Νομίζω ότι ήταν πολύ εύστοχη η ερώτηση δική σας, διότι νομίζω ότι πρέπει να πούμε δύο έτσι λόγια, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, στο να κατανοήσουν οι αγαπητοί τηλεθεατές, όσοι μας παρακολουθούν και όσοι δεν γνωρίζουν φυσικά, το τι εστί το τριώδιο, τι είναι το τριώδιο. Το τριώδιο είναι μία περίοδος της Εκκλησίας μας η οποία αρχίζει, είναι η αρχή μάλλον της περίοδου εκείνης της κινητής εορτής. Η Εκκλησία μας, στην Εκκλησία μας μάλλον υπάρχουν δύο κατηγορίες εορτών. Υπάρχουν οι κινητές εορτές και υπάρχουν και οι ακίνητες εορτές. Ακίνητες εορτές είναι όλες αυτές οι οποίες γνωρίζουμε, οι σταθερές εορτές των Αγίων, όπως είναι παραδείγματος χάρη του Αγίου Νικολάου 6 Δεκεμβρίου, του Αγίου Σπυρίδωνος 12 Δεκεμβρίου, της Αγίας Εκατερίνης 25 Νοεμβρίου κτλ. Αυτές είναι οι σταθερές εορτές, οι ακίνητες εορτές. Υπάρχει λοιπόν μέσα στον κύκλο του εορτολογίου και κυριακοδρομίου, υπάρχουν κάποιες εορτές οι οποίες λέγονται κινητές. Αυτές οι εορτές έχουν απόλυτη σχέση, άμεση σχέση με το Πάσχα. Ανάλογα με το πότε θα πέσει το Πάσχα κάθε χρόνο, όλος αυτός ο κύκλος που έχει σχέση των εορτών με το Πάσχα κινούνται άλλοτε μπρος και άλλοτε πίσω. Γι' αυτό και λέγονται κινητές. Το Πάσχα, ως γνωστόν, καθορίζεται σύμφωνα με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και τους Αγίους Πατέρες μας μετά την Εαρινή Ησημερία που είναι 21η Μαρτίου. Μετά την Πανσέληνο της Εαρινής Ησημερίας, η πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέληνο είναι το Πάσχα μας και κυμαίνεται σύμφωνα με τους όρους των Αγίων Πατέρων από 22 Μαρτίου μέχρι και 25 Απριλίου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν θα καθοριστεί βάσει της Εαρινής Ησημερίας και της Πανσέληνου πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέληνο πότε είναι το Πάσχα, αυτόματα καθορίζεται και πότε είναι η αρχή του Τριωδίου. Το Τριώδιο είναι μια περίοδο πριν την Μεγάλη Τεσσαρακοστή που αποτελείται από 4 Κυριακές. 3 εβδομάδες, 4 Κυριακές. Η πρώτη Κυριακή είναι η Κυριακή που ακούσαμε σήμερα στην Εκκλησία μας, η Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου. Η δεύτερη Κυριακή είναι η Κυριακή του Ασώτου, η τρίτη Κυριακή είναι η Κυριακή της Απόκρεου και η τέταρτη Κυριακή είναι η Κυριακή της Τυρινής. Και μετά αρχίζει η Καθαρά Δευτέρα και έχουμε εισέλθει πλέον στο στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ονομάζεται Τριώδιο διότι στην περίοδο αυτή η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί ένα βιβλίο με ύμνους και τροπάρια και ακολουθίες, υμνολογικό βιβλίο, το οποίο περιέχει μέσα στις ακολουθίες
των εορτών αυτών, τρεις οδές. Ως γνωστόν, ο κάθε Άγιος όταν εορτάζει, ο κάθε κανόνας του Αγίου, περιέχει 9 οδές. Στην περίοδο αυτή του Τριωδίου, επειδή οι εορτές αποτελούνται από τρεις οδές και όχι από 9 που είναι τις άλλες μέρες, γι' αυτό πήρε τον τίτλο του, την επωνυμία του, Τριώδιο. Τρεις οδές. Τριώδιο. Γι' αυτό λοιπόν, από το βιβλίο αυτό το οποίο περιέχει τρεις οδές στις ακολουθίες, πήρε τον τίτλο, την επωνυμία όλη περίοδος και ονομάστηκε περίοδος του Τριωδίου. Η περίοδος του Τριωδίου είναι αρκετά σημαντική για τον χριστιανό και είναι ένα στάδιο ετοιμασίας και προετοιμασίας, πνευματικό κυρίως και υλικό, όπως θα δούμε, διότι μας προετοιμάζει δια νηστείας, δια προσευχής και δια εγκρατείας να εισέλθουμε εις την Μεγάλη Τεσσαρακοστή και μετά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή εις την Μεγάλη Εβδομάδα, όπου όλοι μας θα ζήσουμε νοητά τα σεπτά και Άγια Πάθη του Κυρίου μας. Περίοδος λοιπόν του Τριωδίου είναι περίοδος νηστείας, εγκρατείας, μάλλον όχι νηστείας, ας με συγχωρέσετε, όχι νηστείας ακριβώς, αλλά είναι περίοδος περισυλλογής και προετοιμασίας. Δηλαδή, η πρώτη εβδομάδα από την Τελών και ο Φαρισαίο μέχρι και την Κυριακή του Ασώτου, σύμφωνα με την κανονική διάταξη της Εκκλησίας μας, επιτρέπεται να τρώμε απ' όλα. Και Τετάρτες και Παρασκευές. Η δεύτερη εβδομάδα είναι η κανονική εβδομάδα όπως όλες οι εβδομάδες του χρόνου. Η τρίτη εβδομάδα πάλι μας επιτρέπει η Εκκλησία μας, μάλλον η τρίτη εβδομάδα που είναι η μεταξύ Απόκρεος και Τυρινής, επιτρέπονται όλα τα πράγματα να φάνε οι χριστιανοί εκτός από το κρέας. Γι' αυτό και λέγεται Κυριακή της Απόκρεως και της Τυρινής. Επιτρέπεται όλη τη βδομάδα και Τετάρτες και Παρασκευές η κατάλυση εις Τυρό και ΟΑ. Εκτός από κρέατος. Με συγχωρείτε. Επίσης όλα τα τροπάρια, η υμνολογία της Εκκλησίας μας, μας προετοιμάζει πνευματικά στην ταπείνωση, στην προσευχή, στην νηστεία, στην εγκράτεια. Γι' αυτό λοιπόν η περίοδος αυτή είναι περίοδος, επαναλαμβάνω, περισυλλογής, προετοιμασίας, πνευματικής, νηστείας, εγκρατείας και προσευχής. Και φυσικά η κάθε Κυριακή έχει τα δικά της διδάγματα και τα δικά της νοήματα. Όπως παραδείγματος χάρη η Κυριακή σήμερα Τελών και Φαρισαίου μας δίνει το μεγάλο και σπουδαίο δίδαγμα της ταπεινώσεως και της προσευχής. Βλέπουμε τον Φαρισαίο ο οποίος είχε μια υψηλή και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, είχε περηφάνεια και ίση, να ταπεινώνεται και να τιμωρείται, να καταδικάζεται από τον Κύριό μας, παρόλο το ότι ήταν άμεμπτος και δίκαιος όπως έλεγε ο ίδιος, ενώ από την άλλη πλευρά ο Τελώνης, ένας απλός, ένας αμαρτωλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε μέσα στην αμαρτία, γεμάτος πάθη και αδυναμίες, να ταπεινώνεται ενώπιον του Κυρίου μας, να ζητάει το έλεος του, ο Θεός ηλάσθημη το αμαρτωλό, και να λαμβάνει πλουσιοπάροχα και άμεσα την δωρεά και την χάρη και τη συγχώρηση του Κυρίου μας. Και φυσικά οι άλλες και κάθε εβδομάδα και κάθε παραβολή έχει το δικό της δίδαγμα και το δικό της συμπέρασμα. Όπως πολύ σωστά επισημάνεται προηγουμένως, η περίοδος αυτή δυστυχώς έχει παρεξηγηθεί από τους περισσότερους ανθρώπους και ακόμη από ορισμένους χριστιανούς και αρχίζουν τα γλέντια στην περίοδο αυτή της Απόκρεω, τον Απόκρεω όπως την ονομάζουν, αρχίζουν τα γλέντια, οι διασκεδάσεις, τα ξεφαντώματα, οι διασκεδάσεις κλπ. Πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο για τους χριστιανούς. Όχι ότι ο χριστιανισμός καταδικάζει συλλήβδην την διασκέδαση και την χαρά την οποία προσφέρουν κάποια πράγματα στον άνθρωπο. Φυσικά και όχι. Πλην όμως, επειδή είναι περίοδος προετοιμασίας, δεν μπορούμε αυτή την περίοδο να διασκεδάζουμε και να γλιτάμε, όπως δεν μπορούμε σε μια περίοδο που θα πεθάνει ο πατέρας μας ή η μητέρα μας ή κάποιο αγαπητό και συγγενικό μας πρόσωπο, εμείς να διασκεδάζουμε, παρόλο που δεν είναι κακό, κάποια σωστή, σεμνή και ποιοτική διασκέδαση και όχι κάποιοι χοροί άσεμνοι, κάποια τραγούδια ισχρά και άσεμνα κλπ. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε και σε αυτή την περίοδο, κάποιοι οποίοι δεν είναι και πολύ ευσεβείς και πολύ καλοί χριστιανοί, δεν μιλάμε για τους ευσεβείς και ευλαβείς χριστιανούς, οι οποίοι αυτοί πάντοτε και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου προσπαθούν να διαβούν και να περάσουν τη στενή και τεθλιμμένη οδό, όπως αναφέρει ο Κύριός μας, και να φτάσουν εις τον Γολγοθά, να φτάσουν μάλλον στην Ανάσταση διαμέσου της πορείας του Γολγοθά του Κυρίου μας. Μιλάμε για τους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι είναι πιο αδύνατοι, πιο μικροί σε πνευματικούς καρπούς,
Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν μπορούν να μην διασκεδάσουν ή να μην χαρούν ή να μην γελάσουν. Οπότε τους επιτρέπεται να γελάνε, τους επιτρέπεται να διασκεδάζουν, τους επιτρέπεται να λένε κάποια τραγούδια τα οποία είναι ποιοτικά και ωραία και καλά. Πλην όμως αυτή την περίοδο τους απαγορεύει σε εισαγωγικά η Εκκλησία μας, διότι είναι μια περίοδος προετοιμασίας και ένας προθάλλομος, θα λέγαμε, για τα σεπτά και ένδοξα και τίμια πάθη του Κυρίου μας. Νομίζω ότι με αυτά τα λόγια για το Τριώδιο, επειδή δεν είναι και το θέμα μας το Τριώδιο. Ναι, είναι επίκαιρο λόγω των ημερών, γι' αυτό ακριβώς έτσι. Ναι. Ξεκινήσαμε να κάνετε μια διακόπτωση γενικά με το θέμα που πιστεύω ότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, γιατί πολλοί κόσμος έτσι από αγνία, σας είπα και πάλι, το συντέμπηξε φαντόματα. Ναι, δυστυχώς. Και ήθελα και από πλευράς σας να υπάρξει μια αν μου επιτρέπετε, πληροφορία. Κάτι το οποίο θα πρέπει να τονίσω εδώ είναι ότι είναι ως γνωστό και αυτή την περίοδο τα βρίσκονται σε έξαρση τα καρναβάλια, ακριβώς, τα μασχαρέματα κλπ. Τα οποία οπωσδήποτε. Τα οποία έχουν τις ρίζες τους σε τελετές μαύρης μαγείας, σε τελετές δαιμονικές, σε παγανιστικές θρησκείες, σε ειδωλατρικά έθιμα κλπ. Και φυσικά όλα αυτά απάδουν προς το χριστιανικό πνεύμα και δεν χαρακτηρίζουν ένα άνθρωπο χριστιανό, ορθόδοξο, ευσεβή και ευλαβή. Και θα πρέπει φυσικά όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί να απέχουν από τέτοιου είδους διασκεδάσεις και από τέτοιου είδους αμφιέσεις και μεταμφιέσεις, διότι προσβάλλουν τον Κύριό μας και προσβάλλουν την εικόνα του Θεού, που είναι αυτός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, όπως γνωστό, επλάστηκε την εικόνα Θεού και ομοίωση. Οπότε, μεταβάλλοντας τον εαυτό τους σε διάφορα άλλα πράγματα, σε ζώα, σε τράγους, σε σατανάδες, σε φαντάζομαι κλπ., προσβάλλουν κέρια και άμεσα και τον άνθρωπο, αλλά και την εικόνα και τον Θεό τον ίδιο, που η εικόνα του ανθρώπου, η εικόνα του Θεού, είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή, συγγνώμη, πατέρα Μάξιμε, το καρναβαλισμός, δηλαδή η αμφίεση, δεν θεωρείται έθιμο, δεν θεωρείται πολιτιστική εκδήλωση, θεωρείται να έχει τις ρίζες της, όπως είπατε, σε σατανιστικές εκδηλώσεις και τέτοια, πώς δηλαδή το αναγάγεται έτσι σε... Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Αν θα γνωρίζαμε, ας πούμε, κάποια την ιστορία κάποιων θρησκειών, παγανιστικών θρησκειών, και όταν κάνουν κάποιες τελετές οι μάγοι, τα μέλλον κλπ., σατανικές εκκλησίες κλπ. Όλοι αυτοί φοράνε κάποιες μάσκες φοβερές, τρομερές, σατανικές, με κέρατα, με ουρές κλπ. Ούτως ώστε να, όπως εμείς οι άνθρωποι έχουμε μια αγνή μορφή και μοιάζουμε με τον Θεό και εσωτερικά και εξωτερικά και είμαστε εικόνες του Θεού, έτσι και αυτοί προσπαθούν να μοιάσουν στο αρχηγό τους, στον διάβολο, στον αρχηγό τους, που δεν είναι άλλος από τον διάβολο, ο οποίος διάβολος, ως γνωστό, παρουσιάζεται με κέρατα, με ουρές, με μία μορφή τράγου κλπ. Οπότε όλοι αυτοί οι οποίοι μεταφιάζονται με τέτοιου είδους μεταμφιέσεις, αλλά και με άλλους, διότι και τέτοιου είδους μεταμφιέσεις να μην είναι φοβερές και τρομερές, πάλι δεν κάνει να αλλοιώνουμε την εικόνα και το πρόσωπο το οποίο μας έχει δώσει ο Κύριος μας. Εκτός όλων των άλλων φοβερών και μεγάλων προβλημάτων που δημιουργούνται, είτε να προσβάλλουν τα ήθη και τα έθιμα και τις αξίες της κοινωνίας μας, να κάνουν αντιποίηση, ας πούμε, θεσμών, αρχών κλπ., να προσβάλλουν το τίμιο και το τιμημένο ράσο, τους ιερείς φορώντας κάποια ράσα κλπ. Και κάνοντας τους ιερείς ή τους αρχιερείς κλπ. Οπότε όλα αυτά νομίζω ότι είναι εύλογο και εύκολο νοητό να καταλάβει κανείς ότι είναι απαράδεκτα. Να συνεχίσουμε το θέμα τα σημεία των καιρών και θα ήθελα, πατέρα Μάξιμε, να πείτε την άποψή σας γύρω από ένα θέμα το οποίο πιστάκες έχει συζητηθεί. Είναι ένα θέμα για το οποίο έχουν γραφεί πάρα πολλά βιβλία. Είναι ένα θέμα για το οποίο έχουν μιλήσει πολλοί επώνυμοι, κληρικοί και μη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και όπως πιστεύω και εσείς πολύ καλά έχετε καταλάβει και έχετε μιλήσει για αυτό το θέμα, είναι το γνωστό 666, ο γνωστός Αντίχριστος, σε μια εποχή, σε μια κοινωνία που το θρησκευτικό συνέστημα έχει ατονίσει και οι άνθρωποι έχουν αποπροσανατολιστεί από τα θρησκευτικά ιδεώδη. Όπως ξέρετε, το Αντίχριστος, η παρουσία του Αντίχριστου συνάδει και με μια ταυτότητα, ξέρετε πάρα πολύ καλά, που ετοιμάζουν, που βρίσκεται έτοιμη, δεν ξέρω αν έχει ετοιμαστεί, αν πρόκειται να δοθεί, αν επίκειται το δώσιμο αυτής της ταυτότητας. Θέλω κάποια πράγματα γύρω από αυτά τα θέματα που είναι, όπως είπαμε και πάλι, σημείο των καιρών, να αφήσετε τις απόψεις σας όσο μπορείτε πιο εκτεταμένες, γιατί πολλοί κόσμος
ακούει αντίχριστος και γελιοποιεί το θέμα. Εμένα προσωπικά μου έχουν τύχει πολλοί άνθρωποι να μου ζητάνε από τη μια τη γνώμη τι είστε αντίχριστος και ποιες είναι αυτές οι περίφημες ταυτότητες την οποία θα ακολουθήσει ένα χάραγμα και από την άλλη όμως το θέμα να το γελιοποιούν και να μην πιστεύουν. Εσείς σαν πιο ειδήμων σε αυτό το θέμα, παρακαλώ πάρα πολύ να αναφέρετε τις απόψεις, θέσεις και στάσεις σας. Πολύ ευχαρίστως. Όπως πολύ σωστά επισημάνεται κύριε Καγκαράκη, πολλοί άνθρωποι δυστυχώς ανεύθυνοι, χωρίς κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις, χωρίς κάποια στοιχεία, χωρίς να έχουν κάποιες βάσεις, κάποιες αποδείξεις, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να τους χαρακτηρίσουμε κάποιους άλλους χαρακτηρισμούς βαρύτερους, ανευθύνως εν πάση περιπτώσει, να μην χρησιμοποιήσω άλλες λέξεις, ανεύθυνοι μάλλον, δυστυχώς δημιουργούν κάποια προβλήματα, όπως πάντοτε βέβαια, μεταξύ των καλών εισέρχονται κάποιοι κακοί, κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάποιες ιδιαιτερούς σκοπούς, κάποιες σκοπιμότητες και προσπαθούν να βάλουν κατά της αλήθειας και κατά του κάποιου καλού έργου το οποίο επιτελείται. Έτσι λοιπόν, κατά καιρούς, όσον αφορά το θέμα το 666 που αναφέρεται, έχουν παρουσιαστεί κάποια τέτοια άτομα, μεμονωμένα, κάποιοι ελεύθεροι σκοπευτές σε εισαγωγικά, και γράφουν και λένε διάφορα τα οποία δυστυχώς απέχουν παρασάγκες από την πραγματικότητα και από την αλήθεια και δημιουργούν προβλήματα και σύγχυση στον κόσμο και τίποτα άλλο, με τελικό αποτέλεσμα ο κόσμος να βρίσκεται σε μία απέραντη σύγχυση, σε μία απέραντη σε ένα απέραντο σκότος και να μην γνωρίζει πού είναι το φως και πού είναι η αλήθεια, πού είναι η αλήθεια και πού είναι το ψεύδος, πού είναι το φως και πού είναι το σκότος. Λοιπόν, και δυστυχώς δεν κάνουν τίποτα άλλο αυτοί οι άνθρωποι παρά, επαναλαμβάνω, να δημιουργούν σύγχυση και ακαταστασία. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω όλους εσάς που μας βλέπετε αυτή τη στιγμή και μας παρακολουθάτε, να μην δίνετε βάση σε ανεύθυνα πρόσωπα, σε άτομα τα οποία είναι μεμονωμένα και δεν έχουν το θάρρος όταν δίνουν ένα χαρτί να γράφουν από κάτω την υπογραφή τους και ποιος είναι και τι λένε και πού το λένε και πού το στηρίζουν, δεν υπάρχουν κείμενα, και πολύ περισσότερο σε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζοντάς τους κανείς βλέπουν ότι τους λείπει και αυτή η κοινή λογική και ο κοινός πλούς. Δεν θέλω να αφαιρθώ σε λεπτομέρειες το τι λένε και το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί κάποιοι από εσάς να, στην συνέχεια, όπως πάντα, να πάρετε κάποιο τηλέφωνο στον αέρα, ζωντανή εκπομπή είναι, όπως σας έχω πει πολλές φορές, και να πείτε, να εκφέρετε τη γνώμη σας και να ρωτήσετε κάποια πράγματα αν είναι έτσι ή δεν είναι έτσι. Φυσικά, εγώ δεν θέλω να πω ότι είμαι εκείνος ο οποίος τα γνωρίζει όλα και τα ξέρει όλα και ο πλέον ειδήμων, απλούστατα με τις όσες ταπεινές και φτωχές γνώσεις έχω, με τη βοήθεια του Θεού και με την μελέτη των Αγίων Πατέρων και της Πατρολογίας, προσπαθώ πάντα, χάρη τη Θεού, να πω κάποια πράγματα τα οποία πάντοτε, όπως είδατε και όπως θα δείτε και όπως θα βλέπετε πάντοτε, τα στηρίζω μέσα από τους Αγίους Πατέρες και μέσα από την Αγία Γραφή. Και φυσικά έχω κάποια στοιχεία για όσους έχουν κάποιες αμφιβολίες και κάποια ερωτηματικά και επιμένουν για κάποια πράγματα τα οποία δεν συμφωνούν, να τα αποδείξω και να τα φέρω στο φως και στη δημοσιότητα όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν, ένα από τα σημεία των καιρών, από τα πολλά σημεία των καιρών, όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή, μεταξύ των άλλων, είναι και το 666. Το 666 είναι ένα από τα καθοριστικά, θα λέγαμε, σημεία των καιρών, το οποίο έχει προφητευθεί από τον Κύριό μας, ακόμα από την Παλαιά Διαθήκη, από τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, από την Αποκάλυψη, και έχουν ασχοληθεί και έχουν γράψει χωρία, θα λέγαμε, Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων. Αναφέρουν λοιπόν ότι όταν θα πλησιάζει το τέλος του κόσμου, όταν θα πλησιάζει να έρθει ο Αντίχριστος, το συγκεκριμένο πρόσωπο, και ίσως σήμερα να βρούμε λίγο χρόνο να πούμε ποιος είναι ο Αντίχριστος, ποιος ενώ τι θα είναι ο Αντίχριστος, πώς θα παρουσιαστεί, πώς τον περιγράφουν οι Άγιοι Πατέρες και το τι ακριβώς θα κάνει, αν έχουμε το χρόνο, πρώτα ο Θεός. Θα εμφανιστεί λοιπόν το 666 λίγο πριν τον Αντίχριστο. Χαρακτηριστικά λέγει η Αγία Γραφή, το γνωστό χωρίο στο 13ο κεφάλαιο, ότι θα προσπαθήσει να το θηρίο, που δεν θα είναι άλλος από τον Αντίχριστο και τα όργανά του,
να σφραγίσουν όλους τους ανθρώπους της γης, και μικρούς και μεγάλους και πλουσίους και πτωχούς και ελευθέρους και δούλους, με ένα σφράγισμα, με ένα χάραγμα, το οποίο αυτό το χάραγμα θα το τοποθετήσουν στο δεξί χέρι και στο μέτωπο. Εδώ θα ήθελα να κάνω μία παρένθεση, ας μου επιτραπεί. Στην προηγούμενη εκπομπή μου είχα αναφέρει εν τη ρήμη του λόγου ότι θα μας βάλουν το σφράγισμα στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο και οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, με ενημέρωσαν με τα μεγάλης μου έτσι λύπης αρκετά άτομα, πάνω από 50 τον αριθμό, με πήρα κάποιο τηλέφωνο στο σύλλογό μας, στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, και με ενημέρωσαν ότι την προηγούμενη Δευτέρα σε κάποια εκπομπή ενός καναλιού, δεν θέλω να αναφέρω ούτε όνομα, ούτε του καναλιού, ούτε και της αδελφής η οποία σε εισαγωγικά με παρατήρησε και με επέκρινε για το σημείο αυτό το οποίο ανέφερα και θα αναπτύξω στη συνέχεια. Σέβομαι και εκτιμώ την αδελφή, την αγαπάω, θαυμάζω το έργο της, θαυμάζω τους αγώνες της, έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, δεν έχω τίποτα μαζί της και γι' αυτό άλλωστε δεν αναφέρω και το όνομά της, διότι δεν θέλω να νομιστεί ότι κάνω αυτή τη στιγμή επίθεση ή αντεπίθεση, απλούστατα είμαι υποχρεωμένος εκ της ανάγκης, διότι αυτή τη στιγμή παρουσιάστηκε στο μέσο της τηλεοράσεως δημόσια και είπε κάποια πράγματα για το πρόσωπό μου και για τα τόσο σοβαρά και σπουδαία θέματα τα οποία συζητάμε, να δώσω κάποια εξήγηση για το τι είπα, τι εννοούσα και ποια είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, είπα λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή και δεν το αρνούμε ότι, και δεν έκανα κάποιο λάθος, ήξερα τι έλεγα, δεν ήταν λάθος εκ παράδρομης. Είπα λοιπόν ότι το σφράγισμα θα μας το βάλουν στο δεξί χέρι, στο μέτωπο ή οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, και είπε η αδελφή εν Χριστώ ότι «Πάτερ Μάξιμε, αυτά τα οποία μας λέτε δεν είναι αληθινά, δεν την έχω ακούσει, μπορεί κάτι από αυτά τα οποία λέγω να μην είναι έτσι ακριβώς, εν πάση περιπτώσει το νόημα ενδιαφέρει, ή αν θέλει και νομίζει η αγαπητή εν Χριστώ αδελφή ότι μπορεί να πει κάποια πράγματα, μπορεί να πάρει τηλέφωνο τώρα». Δίνω την εντολή στο σταθμό, στους τηλεφωνητές, στις τηλεφωνήτριες, αν πάρω τηλέφωνο και πει είμαι η κυρία Τάδε και θέλω να βγω στον αέρα με τον πατέρα Μάξιμο αυτή τη στιγμή ή μετά από λίγο και να πει τη γνώμη της, πολύ ευχαρίστω, δεν έχω κανένα πρόβλημα και δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Είπε λοιπόν η εκλεκτή αδελφή και αγωνίστρια ότι αυτό που είπατε πατέρα Μάξιμε δεν το αναφέρουν οι πατέρες. Αλλά η Αγία Γραφή λέει δεξί χέρι και μέτωπο. Και δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα τα οποία λέτε και υποστηρίζετε και τον κόσμο τον απροσανατολίζετε και τον πλανάτε κλπ. Και δεν επιτρέπεται ένας μοναχός να αναφέρει και να λέγει τέτοια πράγματα. Λυπάμαι, επαναλαμβάνω πάλι αγαπητοί και σεβαστοί τηλεθεατέ που βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να πω αυτά τα πράγματα. Πριν όμως επαναλαμβάνω υποχρεωμένος, εκαθηκόντος, να δώσω κάποια απάντηση, διότι δημόσια βγήκε, επαναλαμβάνω, και είπα αυτά τα πράγματα για το πρόσωπό μου. Και όχι τόσο για μένα, όσο για αυτά τα οποία συζητάμε. Λοιπόν, έχω να απαντήσω και στην αγαπητή εν Χριστώ αδελφή, αλλά και σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ότι ναι μεν, η Αποκάλυψη λέει ότι το θηρίο θα προσπαθήσει και τους μικρούς και τους μεγάλους, τους δευτερούς όλους κλπ. Να δώσει ένα χάραγμα, ένα σφράγισμα στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο. Ή να μην της δίνεται αγοράσει ή πωλήσει ή μη έχουν το χάραγμα, το όνομα, τον αριθμό, τον όνομα του θηρίου. Όδε η Σοφία εστίν, ο έχουν νουν ψηφισάτου τον αριθμό του θηρίου. Αριθμός γάρα ανθρώπι εστίν και αριθμός αυτό έχει ξύ σιγματάφ. Θα αναλύσουμε στη συνέχεια μετά όλο αυτό το χωρίο. Εδώ αναφέρει λοιπόν, όπως ακούσετε πολύ καλά, ότι δεξί χέρι και μέτωπο. Δεν αντιλέγω, δεν αμφιβάλλω. Πριν όμως θα πρέπει να πω σε όλους σας και ιδιαίτερα στην αδελφή εν Χριστώ ότι πέρα από το γράμμα του νόμου υπάρχει και το πνεύμα του νόμου. Λοιπόν, ο κύριος μας είπε το γράμμα αποκτήνει, το πνεύμα ζωοποιεί. Ο δε Άγιος
Διονύσιος ο Ρεοπαγίτης αναφέρει τα εξής σημαντικά λόγια σχετικά με το θέμα μας. Άλογον και σκεών. Μη τη δυνάμει του σκοπού προσέχειν, αλλά τις λέξεις και τις ρήμασιν. Δηλαδή, είναι ανόητο και τρελό να μην προσέχει κανείς το πνεύμα των λόγων κάποιου πατρός ή της γραφής, αλλά τα λόγια, τις λέξεις, το γράμμα. Άλογον και σκιώνω, μη τη δυνάμει του σκοπού προσέχειν, τι θέλει να πει αυτό που γράφει ο τάδε πατέρας ή η Αποκάλυψη ή η Αγία Γραφή, αλλά να κάθεται να στέκεται στο γράμμα. Αυτό δεν κάνουν όλοι οι αιρετικοί. Αυτό δεν έχουν κάνει έναν τους αιώνες όλοι οι αιρετικοί. Δεν σταματούσαν στο γράμμα του Ευαγγελίου και έπεσαν και πέφτουν σε χιλιάδες αιρέσεις. Σε πλάνες, βέβαια. Και σε πλάνες. Από πού να αρχίσω και πού να καταλήξω. Ακριβώς, λέμε επίσης. Από πού να αρχίσω και πού να καταλήξω. Να αρχίσω από τους ανθρωπομορφίτες. Μία έκφραση την οποία πιθανό να μην έχετε ακούσει περισσότερο από εσάς. Ήταν μια αίρεση που παρουσιάστηκε στους πρώτους αιώνες και αυτοί οι άνθρωποι, οι χριστιανοί όντες, πίστευαν ότι ο Θεός είναι άνθρωπος, έχει μορφή ανθρώπινη. Γιατί? Διότι στεκόντουσαν στο γράμμα της γραφής, στα λόγια της γραφής, που έλεγε ότι ο Θεός άκουσε, ο Θεός περπάτησε, ήκουσε ο Αδάμ τα βήματα του Θεού το παραδείσο, ο Θεός οργίστη, ο Θεός έπλασε με τα χέρια του τον Αδάμ και την Εύα κλπ. Κλπ. Και κατάλαβαν αυτοί οι απλοί και φτωχοί άνθρωποι, αλλά κατά τα άλλα ευσεβείς, ευλαβείς χριστιανοί κλπ. Νόμισαν, συνεπέραναν ότι ο Θεός έχει χέρια, έχει πόδια, έχει αυτιά κλπ. Και είπαν και υποστήριζαν ότι ο Θεός έχει μορφή ανθρώπου. Φυσικά ο Θεός πνεύμα εστί. Και το Θεό ουδή σε ώρα και πόποτε αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Λοιπόν, ας έρθουμε κατόπιν στον Άριο, ο οποίος από ένα χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης, στεκόμενος στο γράμμα του χωρίου αυτού, συνεπέρανε ότι ο Χριστός ήταν χτίσμα και όχι Υιός του Θεού, Θεός τέλειος Θεός. Ας έρθουμε στους σημερινούς Ιεχωβάδες, στους Προτεστάντες, όλοι αυτοί που στηρίζουν, δεν παίρνουν γραφεία, χωρία, με συγχωρείτε, και εδάφια της γραφής για να υποστηρίξουν τις πλάνες τους και βγάζουν ότι δεν υπάρχουν ιερείς, δεν υπάρχουν μυστήρια, δεν υπάρχουν δεν υπάρχει βάπτισμα, δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει. Αυτά όλα πού τα βγάζουν. Γραφή. Αγία Γραφή δεν κρατάνε οι Ιεχωβάδες και γυρνάνε. Αγία Γραφή δεν κρατάνε οι Προτεστάντες και γυρνάνε. Και όλα μέσα από την Αγία Γραφή δεν τα λένε. Πού στέκονται? Στέκονται ακριβώς στο γράμμα του νόμου. Πέρα από τη λέξη δεν βλέπουν. Πέρα από τη μύτη δεν βλέπουν. Λοιπόν, και φυσικά για τους Ιεχωβάδες, ένα απλό χωρίο σας αναφέρω έτσι συντομία. Το χωρίο εκείνο το οποίο λέγει ότι ο πατήρ μου, λέει κάπου ο Κύριός μας, ο πατήρ μου μίζων μου εστί. Δηλαδή ο πατέρας μου είναι μεγαλύτερος. Άρα λένε οι Ιεχωβάδες, δεν βλέπετε εδώ πέρα ότι ο Κύριός μας ο ίδιος ομολογεί ότι ο πατέρας του είναι μεγαλύτερος. Άρα αφού ο πατέρας είναι μεγαλύτερος από τον Υιό, από τον Χριστό, άρα δεν είναι Θεός. Διότι αν ήταν Θεός θα είχε ακριβώς την ίδια δύναμη και θα ήταν ισότιμος με τον Πατέρα και το ίδιο Πνεύμα. Άρα αφού είναι μικρότερος δεν είναι Θεός. Και κατέληξε λοιπόν ότι ο Θεός, ο Χριστός δεν είναι Θεός αλλά είναι χτίσμα. Και άλλα πολλά για να μην τρώω την ώρα, διότι η ώρα είναι πολύτιμη. Μάξι, με ειδοποιούν τώρα, θα κάνουμε ένα λίγο λεπτό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε. Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω αυτό το σημείο, διότι θα μείνει κενό, και μετά, αν θέλετε, αμέσως έρχομαι στο διάλειμμα. Ζητάω συγγνώμη. Λοιπόν, έχουμε όμως την ουσία τώρα του θέματος. Δεξίχερε λοιπόν, και με το πολύ αποκάλυψη, καμία αντίρρηση, δεν αμφιβάλλω ούτε αντιλέγω. Μη γέννητο. Πριν όμως, πίσω από αυτό κρύβεται η ουσία που είναι πια. Ότι το δεξί χέρι και το μέτωπο το λένε οι πατέρες και το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Γιατί? Διότι έχει μία σημασία και το δεξί χέρι και το μέτωπο. Με το δεξί χέρι συμβολίζονται τα καλά έργα, σύμφωνα με τους Άγιους Πατέρες και ιδιαίτερα τον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο. Αν θέλετε ανοίξτε όλοι το λόγο του Αγίου Εφραίμ του Σύρου περί συντελείας του Αντιχρίστου, περί συντελείας του κόσμου, να δείτε εκεί μέσα που το αναφέρει, ότι δεξί χέρι, όπως και Άγιος Υπόλυτος και άλλοι πολλοί Άγιοι Πατέρες, συμβολίζουν τα καλά έργα. Το δε μέτωπο συμβολίζει το νου. Το νου, ο οποίος κατά την ώρα του βαπτίσματος παίρνουμε το χρίσμα, που δεν είναι άλλο από το Άγιο Πνεύμα, για να φωτιστεί και να χαριτωθεί ο νους μας.
το μυαλό μας. Γι' αυτό λοιπόν κατά την ώρα του βαπτίσματος χρειόμεθα σταυροειδικός, σταυροειδός στο μέτωπο με το χρήσμα, με το Άγιο Πνεύμα, για να έχουμε νου Χριστού. Και φυσικά και σε άλλα σημεία και στο δεξί χέρι για να έχουμε να κάνουμε καλά έργα. Όπως γνωστό, το δεξί χέρι και τα δεξιά συμβολίζονται με τα καλά έργα και τα αριστερά με τα κακά. Γι' αυτό και ο Κύριος μας κατά την Δευτέρα Παρουσία, κατά την κρίση, θα βάλει τους μεν δίκαιους και καλούς προς τα δεξιά του και τους κακούς και αμαρτωλούς ανθρώπους προς τα αριστερά του. Λένε λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες, λένε δεξί χέρι λέει και μέτωπο γιατί. Διότι με το δεξί χέρι συνήθως κάνουμε το σταυρό μας και συμβολίζει και τα καλά έργα, τα οποία δεν πρέπει να γνωρίζει το αριστερό χέρι, και ο νους, διότι είναι το μέτωπο, διότι είναι ο νους του ανθρωπική. Ερωτώ λοιπόν τώρα, εάν έρθουν σήμερα, αύριο, όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή και μας ζητήσουν να μας σφραγίσουν στο αριστερό χέρι, εάν δεχτούμε να σφραγιστούμε στο αριστερό χέρι, πράττουμε καλά, είναι σωστό, δεν αρνούμεθα το Χριστό. Δηλαδή μόνο εκείνος ο οποίος θα σφραγιστεί στο δεξί χέρι, στο μέτωπο, αυτός θα πάρει το σφράγισμα του Αντιχρίστου και αυτός μόνο θα αρνηθεί τον Θεό και θα συνταχθεί με τον διάβολο. Εγώ δηλαδή ο οποίος, αν θέλω, λέμε μη γέννητο, υπόθεση κάνουμε, εάν θα πάρω στο αριστερό χέρι δεν θα είμαι σφραγισμένος. Εάν πάρω στο πόδι δεν θα είμαι σφραγισμένος. Εάν πάρω σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματος το χάραγμα του Αντιχρίστου, δεν θα είμαι σφραγισμένος. Φυσικά και θα είμαι. Φυσικά και θα είμαι. Και έχω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Υποτεθήστο ότι κάποιος άνθρωπος δεν έχει δεξί χέρι. Για τον Α, Β, Γ λόγο. Είτε έτσι γεννήθηκε, είτε στον πόλεμο το έχασε κλπ. Αυτός δηλαδή ο άνθρωπος τι θα γίνει. Εάν οι αντίχριστοι, ο αντίχριστος και τα όργανα του βάλουν το σφράγισμα στο αριστερό χέρι, αυτός δεν θα είναι σφραγισμένος. Αυτός δεν θα έχει αρνηθεί τον Χριστό. Και πέρα από αυτό, κάτι άλλο ακόμα. Γιατί στεκόμεθα στο γράμμα, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, και δεν πάμε στην ουσία. Το σφράγισμα ποιο είναι. Δηλαδή, εάν με πάρουν είτε εμένα είτε οποιοδήποτε από εσάς, με το ζόρι, με την βία, και τον σφραγίσουν, χωρίς εκείνος να το θέλει, θα έχει σφραγιστεί, θα έχει αρνηθεί τον Χριστό. Φυσικά και όχι, διότι θα το κάνουν εν αγνία του, χωρίς τη θέληση του, ακούσια. Και ρωτώ και κάτι άλλο τώρα, κατά αντιπαράθεση, αντιπαραβολή. Εάν κάποιος δεν σφραγιστεί με το σφράγισμα στο χέρι ή στο μέτωπο, αλλά έχει αποδεχτεί μέσα του, συνειδητά, εκούσια, τον διάβολο, τον αντίχριστο και τα όργανά του, είναι ή δεν είναι σφραγισμένος? Φυσικά και είναι. Φυσικά και είναι. Βλέπουμε λοιπόν κάποιον ο οποίος δεν παίρνει εξωτερικό σφράγισμα και όμως είναι σφραγισμένος, διότι έχει αποδεχτεί ψυχήτε και σώματι συνειδητά μόνος του τον διάβολο, τον αντίχριστο, τα όργανά του και τις πράξεις και την εικόνα του και το σύστημά του, και κάποιον άλλον ο οποίος παίρνει το εξωτερικό σφράγισμα στο δεξί χέρι, αν θέλετε, στο μέτωπο, αλλά όμως το παίρνει ακούσια, δεν το θέλει. Ο μεν ένας δεν αρνεί τον Χριστό και θεωρείται ασφράγιστος, ο δε άλλος, ο οποίος δεν έχει πάρει το σφράγισμα, αλλά το έχει συνειδητά μέσα του, ψυχείται στη ψυχή του κλπ, έχει αρνηθεί τον Χριστό. Μετά, το οπουδήποτε αλλού που ανέφερα, αγαπητοί αδελφοί και αγαπητοί και σεβαστοί τηλεθέατε, αναφερόταν όχι μόνο στο σώμα, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλα πράγματα και αντικείμενα. Δεν κινδυνεύουν σήμερα να μας σφραγίσουν με την ταυτότητα, να μας βάλουν το 666 στην ταυτότητα? Δεν κινδυνεύουμε σήμερα να μας βάλουν το 666 στην κάρτα κοινωνικής ασφαλίσεως, στην κάρτα καυσαερίων? Δεν έχουν τοποθετηθεί στο 666 σε όλα τα τρόφιμα, σε όλα τα αντικείμενα? Δεν έχουν τοποθετηθεί στο 666 στο πεντοχίλιαρο? Δεν έχουν τοποθετηθεί στο 666 σε πλήστα άλλα σημεία, πράγματα και αντικείμενα? Λοιπόν, εμείς, ορίστε. Αυτό καλύπτει το οπουδήποτε αλλού που είπατε. Ναι, ακριβώς. Αυτό, μόνο αυτό, αυτό και αλλού. Μόνο αυτό καλύπτει το οπουδήποτε αλλού. Ακριβώς. Διότι αυτοί δεν έχουν μόνο ένα σημείο και προσπαθούν ένα σημείο. Βέβαια, ο τελικός τους σκοπός και το στάδιο είναι να μας σφραγίσουν στο σώμα μας. Στο δεξί χέρι που αναφέρει αποκάλυψη και στο μέτωπο. Διότι, επαναλαμβάνω, αυτά χαρακτηρίζουν το μεν δεξί χέρι τις καλές πράξεις και το μέτωπο
το νου του ανθρώπου, που είναι νους Χριστού, και ο διάβολος θέλει να τον κάνει νου διαβόλου. Όπως εμείς σφραγιζόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο, με το χρίσμα, και κάνουμε νου Χριστού, έτσι και ο διάβολος θέλει να μας σφραγίσει στο μέτωπο για να κάνει νου διαβόλου, νου αντιχρίστου. Το οπουδήποτε αλλού λοιπόν που ανέφερα, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, αναφερόταν σε όλα τα άλλα πράγματα τα οποία κινδυνεύουν να μας φραγίσουν και αγωνιζόμαστε 6, 7, 10 χρόνια περίπου για τις ταυτότητες και κάνουμε συλλαλητήρια και κάνουμε αγώνες για τις κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων, διότι αυτοί προσπαθούν παντιοτρόπως να το περάσουν. Δεν έχουν προσανατολιστεί μόνο προς ένα σημείο, οπουδήποτε μπορέσουν και οποτεδήποτε. Και όταν όσο εμείς κοιμόμεθα και δεν αγωνιζόμεθα, αυτοί εργάζονται αόκνως, νυχθημερό, για να κατορθώσουν τα σχέδιά τους. Μπορούν λοιπόν να το τοποθετήσουν οπουδήποτε εκείνοι νομίσουν και νομίσουν ότι είναι η καλύτερη λύση, και εμείς δεν θα περάσει στην αντίληψή μας και θα περάσει απαρατήρητο από εμάς. Αλλά, επαναλαμβάνω, δεν μένω μόνο σε αυτό, προχωρώ και προεκτείνομαι στις σκέψεις μου. Σας είπα ότι και οπουδήποτε αλλού στο σώμα μας, ναι, γιατί όχι. Δηλαδή, αν θα μας ζητήσουν να μας σφραγίσουν κάπου αλλού, εμείς δεν θα έχουμε σφραγιστεί, επειδή λέει αποκάλυψη δεξί χέρι. Τότε με την ίδια λογική λοιπόν, αφού αποκάλυψη λέγει δεξί χέρι και μέτωπο, και δεν αναφέρει τίποτα άλλο, εγώ θα πάρω την ταυτότητα λοιπόν. Ναι, θα πάρω την ταυτότητα. Γιατί αποκάλυψη δεν αναφέρει για ταυτότητα. Λέει αποκάλυψη πουθενά για ταυτότητα. Δεν λέει. Οπότε λοιπόν, εγώ καλύπτομαι με την ίδια λογική και με το γράμμα του νόμου και παίρνω την ταυτότητα. Είναι αληθινό αυτό, είναι σωστό? Φυσικά και όχι. Με την ίδια λογική λοιπόν, που δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι επειδή η αποκάλυψη δεν λέει να πάρει ταυτότητα, εκείνος θα την πάρει, και απαντάω σε όλους αυτούς άλλες φορές στις ομιλίες μου και σε από άλλα κανάλια, για αυτούς οι οποίοι λένε ότι η αποκάλυψη δεν λέει για ταυτότητα, άρα μπορούμε να την πάρουμε. Τους απαντάω και εγώ, η αποκάλυψη δεν λέει για αριστερό χέρι, οπότε μπορώ να πάρω εγώ το αριστερό στο αριστερό χέρι το χάραγμα, είναι σωστό? Επειδή, ή αν μου πείτε ότι εντάξει, λέει δεξί χέρι, αλλά εννοεί και το αριστερό, στο πόδι. Εγώ παίρνω το σφράγγιμα στο πόδι, σχήμα λόγου. Δεν έχω αρνηθεί τον Χριστό. Φυσικά και έχω αρνηθεί τον Χριστό. Εδώ όμως δεν θέλω να επεκταθώ άλλο, νομίζω ότι έγινα σαφής και κατανοητός και στην αγαπητή εν Χριστώ αδελφή. Δεν θέλω να πω το όνομά της για να μην νομιστεί ότι κάνω κάποια επίθεση ή αντεπίθεση, απλώς θα ήμουν αποχρεωμένος, με υποχρέωσε να αναφερθώ σε αυτό το σημείο, διότι με πήραν, επαναλαμβάνω, πάνω από 50 άτομα, δεν είναι υπερβολή, και μου είπαν, άκουσες τι είπε η κυρία Τάδε? Και λέω, όχι, δεν άκουσα. Μου λέει, αυτά και αυτά τα είπε. Είπε για σένα κλπ. Γι' αυτό λοιπόν ζητάω ξανά συγγνώμη που σας κούρωσα. Αλλά νομίζω ότι δόθηκε η αφορμή και η ευκαιρία να αναφερθούμε σε κάποια σημεία τα οποία είναι πιο έτσι, περισσότερο σημαντικά και σπουδαιότερα. Αν όμως δεν έγινα σαφής κατανοητός, μπορείτε να κάνετε κάποιο τηλέφωνο σε λίγο και να ακούσω τις παρατηρήσεις και τις θέσεις σας. Ναι, κύριε Καγκαράκη. Από ό,τι κατάλαβα, δεν έλαβαν υπόψη την τελεολογική ερμηνεία που κάνατε στα της αποκάλυψης και στις πατρικές ρίσεις. Δεν ξέρω. Ο καθένας έχει νου και κρίση και ηλικία, ας κρίνει ο καθένας. Λοιπόν, πατέρα Μάξιμε, επειδή ήδη έχουμε καθυστερήσει, θα κάνουμε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες τηλεθέτες, και θα συνεχίσουμε το καυτό θέμα περί αντιχρίστου. Εντάξει. Τηλεθεατές, συνεχίζουμε το θέμα μας στα σημεία των καιρών με τον οσιλογιότατο εδώ πατέρα Μάξιμο, που είναι πρόεδρος, όπως σας προείπα, του Συλλόγου Ορθόδοξος Ιεραποστολικός και Φιλανθρωπικός Σύλλογος, που επιγράφεται Κοσμάς ο Ιταλός Ιες Απόστολος. Ο Σύλλογος συνεδρεύει, για όσους δεν το γνωρίζουν και για όσους παρακολουθούν σήμερα για πρώτη φορά την εκπομπή μας, στην οδό το Σίτσα 1β, πίσω από το Πλητεγνείο ακριβώς. Ο Σύλλογος είναι ανοίκτος καθημερινά και επιμονίμου βάσεως, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Τα κηρύγματα γίνονται κάθε Δευτέρα και κάθε Παρασκευή, κάθε Δευτέρα και κάθε Σάββατο, από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 9 ώρα το βράδυ. Μπορείτε να προσέλθετε όλοι. Η συζήτηση, όπως σας είπα και πάλι, είναι ανοιχτές, διαλεκτικές, με κηρύγματα, αναλύσεις πατερικών ρίσεων, αποφθεγμάτων και θεμάτων ποικίλου περιεχομένου, κοινωνικού, πολιτιστικού ή θρησκευτικού.
Πατέρα Μάξιμε, θα ήθελα τώρα να συνεχίσουμε τη πολύκρατη αυτή συζήτηση, το καυτό το θέμα μας. Να μας πείτε λίγα λόγια για τις ταυτότητες τις οποίες επίκειται να παρουσιαστούν και επίσης λίγα λόγια ακόμα για το 666. Ναι, πολύ ευχαρίστω. Θα είμαι όσο μπορώ περισσότερο σύντομος, διότι πρέπει να πάρουμε κάποια τηλεφωνήματα. Όπως με έχουν ενημερώσει, έχουν πάρει πάρα πολλοί τηλεθεατές τηλέφωνο, πάνω από 50 άτομα μέχρι στιγμής, και ζητάνε να βγουν στον αέρα. Φυσικά είναι αδύνατο να βγουν όλοι. Θα κρατηθεί κάποια σειρά προτεραιότητας και όσο προλάβουμε μέχρι κάποια στιγμή που θα υπάρχει χρόνος. Λοιπόν, το 666 λοιπόν είναι ένα σημείο των καιρών. Αναφέρεται στην Αποκάλυψη, όπως είπα προηγουμένως, και από πολλούς Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Και θα είναι ένα προδρομικό σημείο του Αντιχρίστου. Δηλαδή λίγο πριν τον Αντίχριστο θα παρουσιαστεί το 666. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ σε όλη τη δυσχιλιετή ιστορία μας, και εκκλησιαστική και παγκόσμιο, δεν είχε εμφανιστεί ποτέ το 666, ποτέ, πουθενά, ξαφνικά, τελείως κεραυνοβόλα θα λέγαμε, παρουσιάζει το 666 παντού, σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα αντικείμενα, σε όλα τα τρόφιμα. Κινδυνεύουμε να μας το βάλουν ακόμα, να το τοποθετήσουν ακόμα και στην ταυτότητα, ακόμα και σε διάφορες άλλες κάρτες, όπως θα δούμε. Και το 666 έχει εξακολουθεί με ηλικιώδη ταχύτητα σε όλο τον κόσμο. Παντού, σε όλα τα κράτη, σε όλες τις πόλεις υπάρχει, φαίνεται, επικρατεί και κυριαρχεί το 666 με πολλές και διάφορες μορφές. Είτε με 666, με αραβική γραφή, είτε με χ, ξ, σ, ταφ, ελληνική γραφή, είτε με το bar code system, με τις γραμμές, με τα ζεύγη των γραμμών, που κάθε ζεύγος αντιπροσωπεύει και ένα αριθμό, αυτό το γραμματό λεγόμενο σύστημα, κωδικό σύστημα, το οποίο βλέπουμε παντού σε όλα τα τρόφιμα και σε όλα τα αντικείμενα, τα οποία ψωνίζομαι σήμερα, και σε πολλά άλλα πράγματα και αντικείμενα. Βλέπουμε λοιπόν ότι παντού υπάρχει, παντού τοποθετούν το 666. Είναι τυχαίο, είναι συμπτωματικό, φυσικά και όχι. Δεν είναι δυνατόν μετά από 2.000 χρόνια ξαφνικά να εμφανίζεται παγκοσμίως και στην Ελλάδα σε πολύ μεγάλη κλίμακα το 666 και να είναι τυχαίο και συμπτωματικό. Όχι. Είναι σχέδιο, μεθοδευμένο σχέδιο των σκοτεινών δυνάμεων της νέας εποχής του σιωνισμού για να φέρουν τον αναμενόμενο Μεσσία τους, τον αναμενόμενο Αντίχριστο για μας. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να διαφημιστεί το 666, που δεν θα είναι άλλο παρά ο αριθμός του όνοματός του. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος έχει ένα όνομα. Ένα όνομα θα έχει και ο Αντίχριστος. Είχα πει και την προηγούμενη Κυριακή, επαναλαμβάνω και τώρα, ότι ο Αντίχριστος θα είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν θα είναι ένα αφηρημένο πρόσωπο, μια ιδέα, ένα σύστημα. Υπάρχουν πολλά συστήματα αντίχριστα. Υπάρχουν πολλές ιδέες αντίχριστες που είναι αντίθετες με το πνεύμα του χριστιανισμού. Υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι, όπως αναφέρει και ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής. Παιδεία εσχάτη όραστη, και είναι πολύ αντίχριστη γεγόνασι. Και ο Αντίχριστος έρχεται. Λοιπόν, υπάρχουν αντίχριστοι, είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι πολεμούν το έργο του Θεού, πολεμούν τον Χριστό, πολεμούν την Εκκλησία. Και είναι αντίθετοι με τον Θεό, με την Εκκλησία και με τους Αγίους του. Όλοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως αντίχριστοι. Αλλά όμως όταν μιλάμε για τον συγκεκριμένο Αντίχριστο, για τον Αντίχριστο, είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που θα έρθει μια συγκεκριμένη εποχή πριν το τέλος του κόσμου, πριν την δεύτερη παρουσία του Κυρίου μας. Και αυτός ο άνθρωπος, για τον οποίο έχουν γραφτεί τόμοι ολόκληροι από τους πατέρες μας, θα αναφερθούμε ίσως στην επόμενη εκπομπή για τον Αντίχριστο με περισσότερες λεπτομέρειες, θα έχει λοιπόν, αυτός που θα είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, θα έχει ένα όνομα, όπως έχουν όλοι οι άνθρωποι, φυσιολογικό όνομα, άγνωστο. Κάποιοι πατέρες επιχείρησαν να γράψουν, με φιδό βέβαια και με ερωτηματικά μεγάλα, κάποια ονόματα που πιθανόν να είναι κάποια ονόματα του Αντιχρίστου. Κανένα όμως από αυτά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, απλώς τα έγραψαν κάποια ονόματα έτσι για παραδείγματα, για να δουν ότι βγάλουν το 666. Θα έχει λοιπόν ένα συγκεκριμένο όνομα.
Το όνομά του αυτό, το οποίο αντιστοιχεί με κάποιους αριθμούς, παραδείγματος χάρη, Γεώργιος. Το γάμα, ως γνωστό, που είναι στην ελληνική γραφή, το γάμα συμβολίζεται με το 3, με τον αριθμό 3. Το α είναι το 1, το β είναι το 2, το γάμα είναι το 3, ούτω καθεξής. Το γ είναι το 10, το κάπα είναι το 20, το ω είναι το 800. Λοιπόν, το Γεώργιος, το όνομα Γεώργιος, το γάμα συμβολίζει το 5. Με συγχωρείτε, το 3, το ε, το 5, το ω, το 800 κτλ. Αυτά όλα, εάν τα προσθέσουμε, θα βγάλουν ένα άξονα αριθμό, ένα πηλίκον, ένα σύνολο, συγχωρείτε. 587 παράδειγμα. Το όνομα του καθενός βγάζει ένα α αριθμό. Το όνομα του Αντιχρίστου, εάν το κάνουμε σε αντιστοιχεία με αριθμούς και τα προσθέσουμε, το συμψηφίσουμε, ψηφισάντο τον αριθμό, αριθμός γάρ ανθρώπου εστί, και όχι ιδέα εσύ φορέως κλπ, αριθμός γάρ εστί 666, χ, ξ, σ, τ. Θα είναι λοιπόν το άνθρισμα του ονόματός του από τους αριθμούς, θα είναι 666. Αυτό είναι το 666, θα είναι ο αριθμός του ονόματος του συγκεκριμένου ανθρώπου, του Αντιχρίστου. Βλέπουμε λοιπόν το 666 παντού, σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα αντικείμενα. Τυχαίο δεν είναι, συμπτωματικό δεν είναι. Είναι σχέδιο, επαναλαμβάνω, της νέας εποχής, του σιωνισμού, για να φέρουν την παγκόσμια κυριαρχία και να επικρατήσει ο Αντίχριστος. Με αυτόν τον αριθμό θα προσπαθήσουν να σφραγίσουν όχι μόνο όλα τα πράγματα και τα αντικείμενα, αλλά και εμάς τους ανθρώπους. Άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός του. Όλα αυτά είναι προετοιμασίες. Όλα αυτά είναι προθάλαμοι για το μεγάλο και τελικό σφράγισμα, το οποίο θα συμβεί στον άνθρωπο, στο δεξί χέρι και στο μέτωπο, κατά γράμμα και οπουδήποτε αλλού, όπως είπα, κατά πνεύμα. Δεν παίζει ρόλο το που θα τοποθετηθεί, αλλά παίζει ρόλο αν κανείς θα το δεχτεί, θα το αποδεχτεί τον Αντίχριστο και το έβλημά του και το χάραγμά του. Αυτό λοιπόν το 666, το χάρο, προσπαθούν να τοποθετήσουν στον άνθρωπο τελικά, και για να γίνει πιο ομαλό το τελικό σφράγισμα κάνουν προσφραγίσματα με πιστωτικές κάρτες, με αντικείμενα, με πεντοχίλιαρα, με χίλια δύο πράγματα. Το 1986, ως γνωστόν, ψηφίστηκε ο νόμος 1599, το 86, περί έκδοση νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Εκεί, ως γνωστόν, θέλησαν να τοποθετήσουν το σφράγισμα, τον επάρατο αυτό και κατηραμένο αριθμό του Αντιχρίστου, το 666. Φυσικά κρυφά και λάθρα. Ορισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ευσεβείς, αγωνιστές και ομολογητές που το αντελήφθησαν, άρχισαν αμέσως να αντιδρούν και να αγωνίζονται και να προσπαθούν να ξεσκεπάσουν αυτή τη μεγάλη παγίδα και αυτό το μεγάλο επικείμενο κίνδυνο. Πράγματι το κατάφεραν, πράγματι το καταφέραμε, αν θέλετε, με τη βοήθεια και τον αγώνα και την προσπάθεια όλων σας, όσοι έτρεξαν, και ενημερώσαμε τον κόσμο, διαφωτίσαμε τον κόσμο, και τελικά αποφεύχθηκε για 6-7 ολόκληρα χρόνια το σφράγισμα, το επικείμενο σφράγισμα του 666. Βέβαια τότε οι πολιτικές αρχές, οι άρχοντες του τόπου τούτου, μας έλεγαν ότι είσαστε φαντασιόπληκτοι, ότι είσαστε φανατισμένοι, που το είδατε το 666, δεν υπάρχει τίποτα, που το είδατε το ηλεκτρονικό φακέλωμα, δεν υπάρχει τίποτα, όλα αυτά καταργήθηκαν και τα παραλέτε και στην υπερβολική και είσαστε άνθρωποι του μεσαίωνα κλπ. Για να έρθουν οι ίδιοι να διαψεύσουν σε αυτούς τους και να επιβεβαιώσουν πανηγυρικά τα όσα λέγαμε, λέγοντας ότι μετά από 5 χρόνια το 91, καταργούμε, λέει, υπάρχει νόμος του κράτους, υπάρχει ΦΕΚ, υπάρχει, ήμουνα στη Βουλή εκείνη τη μέρα, προσωπικά εγώ είδος, που ψηφιζόταν αυτός ο νόμος και συζητιόταν το νομοσχέδιο αυτό, που είπαν οι υπουργοί και οι βουλευτές ότι καταργούμε, λέει, μετά από έντονες διαμαρτυρίες πολλών χριστιανικών οργανώσεων και χριστιανών και της Εκκλησίας, καταργούμε, λέει, το 666 και το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Είπαν τη λέξη καταργούμε. Για να πω τη λέξη καταργούμε, πάει να πει ότι υπήρχε. Διότι για να καταργήσεις κάτι, προϋποτίθεται ότι υπάρχει. Καταργεί κανείς ποτέ κάτι που δεν υπάρχει? Καταργεί ποτέ κανείς τον θεσμό της δουλείας, εάν δεν υπάρχει δουλεία? Καταργεί κανείς ποτέ τον θεσμό της αγάπης, εάν δεν υπάρχει αγάπη? Για να καταργήσεις κάτι, πάει να πει ότι προϋπήρχε αυτό το οποίο καταργείς. Άρα λοιπόν, οι ίδιοι μας είπαν, καταργούμε το 666. Άρα υπήρχε 666. Άρα ήθελαν να μας βάλουν 666. Άρα ήθελαν να μας φραγίσουν το 666. Διότι εκτελούσαν φυσικά ταπεινά δολάρια, οι περισσότεροι
δυστυχώς των πολιτικών ηγετών μας, ταπεινά δολάρια ξένων συμφερόντων, σκοτεινών δυνάμεων της νέας εποχής. Άλλωστε είναι γνωστό ότι αν δεν έχουν διασυνδέσεις άμεσες ή έμεσες με τη νέα εποχή και με τη μασονία και με το σιωνισμό, κανείς δεν αναρριχείται στα υψηλά αξιώματα, γνωστό δεδομένο βέβαια. Προσπάθησαν λοιπόν να σφραγίσουν τους Ορθόδοξους Έλληνες με το 666 για να τους κάνουν να αρνηθούν τον Κύριό μας, να αρνηθούν την Ορθοδοξία και να συνταχθούν πιο εύκολα με τον διάβολο και με τον Αντίχριστο, τον οποίο από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να είναι και πολύ μακριά. Σημείο λοιπόν τον καιρό, επειδή η ώρα τρέχει και ο χρόνος είναι περιορισμένος, σημείο τον καιρό και το 666, η έλευση του 666. Σημείο τον καιρό και μάλιστα πολύ σημαντικό σημείο, διότι θα είναι ένα βήμα προτελευταίο στάδιο, αν θέλετε, πριν την έλευση του Αντιχρίστου. Στο χέρι μας είναι, εάν εμείς σαν χριστιανοί Ορθόδοξοι αντιδράσουμε και αγωνιστούμε στεναρός και με στεντορία τη φωνή προς πάσα κατεύθυνση, ούρμπι et όρμπι, να αποτρέψουμε αυτόν τον επικίνδυνο κίνδυνο, να δείξουμε τι αξίζουν οι Έλληνες, γνωστό άλλωστε το τι αξίζουν οι Έλληνες, η χώρα αυτή των χιλιάδων ηρώων και μαρτύρων, διότι πολλοί νομίζουν ότι οι Έλληνες κοιμούνται και μπορεί να κοιμούνται αυτή την εποχή, αυτή την περίοδο. Πλην όμως είναι γνωστό ότι οι Έλληνες έχουν μέσα τους γενναίο φρόνημα, πίστη ισχυρή, πατριωτισμό αφάνταστο και θυσιάστηκα υπερβομών και αιστιών όποτε το κάλεσε η χρεια, η ανάγκη. Και νομίζω ότι οι Έλληνες είναι όλοι λεοντάρια, μεγαλόψυχοι και μπορεί βέβαια να κοιμούνται, αλλά καμιά φορά και τα ηφαίστεια κοιμούνται κι αυτά. Υπάρχουν κάποια υφές τα οποία κοιμούνται, αλλά κάποια στιγμή εκεί που δεν τα περιμένει κανείς αρχίζουν και βράζουν, αρχίζουν και κάνουν μπουμ μπουμ και ξαφνικά κάνει μια γενναία και δυνατή έκρηξη και οσώζουν αυτόν σωτήτο. Οι Έλληνες λοιπόν μπορεί να κοιμούνται αυτή τη στιγμή, δεν αφιβάλλω, αλλά όμως είμαι σίγουρος ότι αν θελήσουν και θα το θελήσουν, κάποτε θα ξυπνήσουν και αλίμονο σε εκείνους οι οποίοι προσπαθούν να τους υποδουλώσουν, προσπαθούν να τους εξαφανίσουν, προσπαθούν να διαλύσουν και την Ορθοδοξία μας και την Ελλάδα μας. Η οργή θα είναι και του Θεού αλλά και των Ελλήνων πολύ μεγάλη. Εδώ δεν θέλω να επεκταθώ διότι έχει η ώρα περάσει. Θα ήθελα να δεχτούμε στον αέρα κάποια τηλεφωνήματα ούτως ώστε να δώσουμε την ευκαιρία τους αγαπητούς και σεβαστούς τηλεθεατάς μας, οι οποίοι πάντοτε μας περιβάλλουν με την αγάπη τους και τη ζεστασιά τους, και θα ήθελα για άλλη μια φορά ακόμα να τους ευχαριστήσω, διότι όντως η ακροματικότητα χωρίς υπερβολές είναι πάρα πολύ μεγάλη και κάθε φορά αυξάνεται έτσι περισσότερο, και γι' αυτό σας ευχαριστώ όλους εσάς και που παίρνετε εδώ τηλέφωνο στην εκπομπή ζωντανά και στον σύλλογο που παίρνετε τηλέφωνο για να με ευχαριστήσει και να με συγχαρείτε και να ρωτήσετε κάποια πράγματα, κάποιες απορίες που θέλετε. Πάντοτε θα είμαι κοντά σας όσο μπορώ, όσο οι δυνάμεις μου το επιτρέπουν, και πάντα θα προσεύχομαι και θα εύχομαι στο Θεό για όλους εσάς. Αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να δεχτούμε το πρώτο τηλέφωνο. Ναι. Ναι, με ακούτε. Παρακαλώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Τηλέφωνα υπάρχουν πάρα πολλά. Δεν περάζει. Αν δεν μπορεί να μιλήσει, δεν ακούγεται, βγάλετε κάποιο άλλο παρακαλώ. Με ακούει κανείς στη γραμμή? Ζητάω συγγνώμη αγαπητοί τηλεθεατές για το πρόβλημα. Δεν ξέρω, γνωρίζω αν είναι τεχνικό πρόβλημα ή ο κύριος ή η κυρία που είναι στη γραμμή δεν έχει κάποιο δικό του πρόβλημα στο τηλέφωνο ή δεν θέλει να μιλήσει ή άλλαξε γνώμη. Δεν γνωρίζω. Κάντε λίγο υπομονή. Κύριε Ιωάννη, αν θέλετε, βγάλετε κάποιο άλλο τηλέφωνο, σας παρακαλώ. Γιάννη.
Λοιπόν, μέχρι να τακτοποιηθεί το πρόβλημα, το τεχνικό, βλέπουμε λοιπόν, να πω δύο λόγια, βλέπουμε λοιπόν ότι το 666 όντως είναι ένα σημείο και πολύ μεγάλο σημείο των καιρών, το οποίο δεν υπήρχε ποτέ στο παρελθόν. Ποτέ άλλοτε δεν είχε εμφανιστεί το 666, ποτέ άλλοτε δεν είχε κάνει τόσο ντόρο και τόσο, τόσο πάταγο η εμφάνιση του 666. Άρα λοιπόν, για να υπάρχει αυτή τη στιγμή, για να εμφανίζεται και στην Ελλάδα, αλλά και σε, σε όλο τον κόσμο, πάει να πει ότι κάτι τρέχει. Διότι όπως πολλές φορές και όπως συνέβαινε στο παρελθόν, εάν κάποιος βασιλεύς ή κάποιος αυτοκράτορας ήθελε να πάει σε κάποια άλλη χώρα, έστελε προηγουμένως τους τελάλιδες, τους κήρυκες και φώναζαν και διαλαλούσαν και σημειοστόριζαν παντού το έβλημα, την σημαία ή το οικόσημο του βασιλιά ή του αυτοκράτορα ή του άρχοντα, και όλοι μόλις έβλεπαν το σήμα αυτό, το έβλημα, την εικόνα, την σημαία, το σύμβολο κλπ. Καταλάβαινε ότι έρχεται ο τάδε βασιλιάς, ο τάδε αυτοκράτορος, ο τάδε άρχοντας. Έτσι λοιπόν και σήμερα, γιατί ξέρετε αγαπητοί μου τηλεθεατές, πολλές φορές, όχι πολλές φορές, αρκετές φορές είναι θρασείς τα όργανα του σκότους και οι του σκότους. Και ιδιαίτερα όταν πάρουν κάποια εξουσία στα χέρια τους και όταν πιστέψουν και νομίσουν ότι κυβερνούν κάποια κράτη, κάποιες χώρες ή κάποια πόστα ή κάποιες αρχές, δεν το θεωρούν και διαφήμιση κιόλας, το θεωρούν και επίδειξη δυναμισμού, το να επιδεικνύουν τη δύναμή τους και την εξουσία τους. Ίσως και αυτό να θέλει να κάνει ο αντίστοιχος, να θέλει να επιδείξει την δύναμή του και να προετοιμάσει βέβαια τους ανθρώπους για τον ερχομό του. Πώς? Με το να εμφανίσει το δικό του έβλημα, το δικό του οικόσημο, την δική του σημαία, που δεν είναι άλλο, που δεν είναι άλλη παρά το 666, ο αριθμός του ονόματος αυτού, το έβλημά του, το χάραγμά του. Και σε κάποια άλλη εκπομπή θα πούμε γιατί διάλεξε το 666 και δεν διάλεξε κάποιον άλλο αριθμό. Όλοι οι αριθμοί φυσικά είναι αριθμοί ουδέτεροι και αριθμοί οι οποίοι δεν έχουν κάποια μαγική ιδιότητα ή κάποια ενέργεια διαβολική κλπ. Και το 666 είναι και αυτός ένας αφηρημένος, ένας ουδέτερος αριθμός, τον οποίο αν συναντήσουμε οπουδήποτε αλλού, είτε σε έναν δρόμο μεγάλο της Νέας Υόρκης με αύξοντα αριθμό πολυκατοικιών μέχρι το 1000, κάπου θα υπάρχει μέσα και το 666, αριθμός πολυκατοικίας. Αυτή η πολυκατοικία, όπως έχω πει και άλλες φορές, δεν θα πάρει κανείς την πολτόζα για να την πετάξει κάτω επειδή έχει τον αριθμό 666, ούτε θα πάει να σχίσει μια σελίδα ενός βιβλίου που έχει 1000 σελίδες και μέσα σε αυτή υπάρχει 666. Αλλά όμως... Ναι. Αλλά όμως, με ειδοποίησαν ότι μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο, αλλά όμως, εάν αυτός ο αριθμός πάρει κάποια ουσία, κάποια σημασία, τότε οπωσδήποτε έχει άλλη σημασία και πρέπει να προσέχουμε. Μπορούμε να δεχτούμε το πρώτο τηλέφωνο. Ναι, σας ακούω. Εμπρός. Ναι, με ακούτε. Ναι, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας, την ευχή σας πατέρα Μάξιμε. Του κυρίου. Είμαι ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος. Χαίρομαι πολύ. Σας καλησπερίζω. Σήμερα είχατε και την κοπή της πίτας σας. Εύχομαι πάντα τόσο να σας έχει καλά, γερό και δυνατό. Και ήθελα να σας ερωτήσω βέβαια και εγώ με τη σειρά μου κάτι, αλλά πριν αυτό ήθελα να πω το εξής. Προλέγεται ορισμένα πράγματα πριν από αυτές τις ερωτήσεις που κάνει η κυρία Κανταράκη δίπλα σας γύρω από το 666 και τον Αντίχριστο κτλ. Εγώ θα πρότεινα οι ερωτήσεις οποίες σας γίνονται να γίνονται πάνω σε αυτά τα οποία λέτε εσείς. Και να μην γενικεύουμε τα θέματα, διότι δόξα στον Θεό θα έχετε και πολλές παρουσιάσεις και μπορεί ο καθένας άνετα να επιλέξει τα θέματα των ερωτήσεων του. Εγώ λοιπόν πάνω σε αυτό βασιζόμενος και επειδή ανεφέρεται στο Τριώδιο και στα ερχόμενα πάθη του κυρίου, θέλω να σας υποβάλω την εξής ερώτηση. Θέλω να μας πείτε λίγα, διότι θα ήθελα να επανέλθουμε επί του θέματος αυτού, γύρω από το τελολογικό γεγονός της Αναστάσεως του κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γύρω από το τελολογικό γεγονός. Θεολογικό. Τελολογικό. Ναι, δεν σας άκουσα καλά, με συγχωρείτε. Το ακούσατε τώρα. Ναι, ναι.
Δύο είναι τα τελολογικά γεγονότα τα οποία χαρακτηρίζονται από την έλευση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το τελολογικό γεγονός της γεννήσεως του Κυρίου και το τελολογικό γεγονός της Αναστάσεως. Είναι δύο γεγονότα τα οποία έρχονται να προσθέσουν στην σοφία των Ελλήνων, στην πίστη των Ελλήνων και τα οποία κυριολεκτικώς αναμορφώνουν και συνταράσσουν την αρχαιοελληνική σκέψη, την οποία δεν καταργούν αλλά την επαυξάνουν και την προσθέτουν. Επ' αυτού αν έχετε να πείτε κάτι, διότι θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ευχή σας και πάλι. Να είστε καλά κύριε Πετρόπουλε. Βέβαια, να σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για τα καλά σας λόγια και που παρεστήκατε σήμερα στην κοπή της πίτας μας, η οποία βέβαια είχε πολύ αθρώα προσέλευση, όπως προαναφέραμε, και αναπάντητη προσέλευση, που δεν την περιμέναμε. Βέβαια, τώρα μου θέσετε δύο ερωτήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σπουδαία, πάρα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ μεγάλα, αγαπητέ και φίλτατε κύριε Πετρόπουλε. Και ίσως με φέρετε και σε δύσκολη θέση, διότι τώρα έτσι και αρχίσουμε και αναλύουμε ή δίνουμε απάντηση σε αυτά τα δύο μεγάλα και σπουδαία ερωτήματα, τα οποία είναι τεράστια για την γέννηση του Κυρίου μας και την Ανάσταση του Κυρίου μας, για το σκοπό και τη σημασία που έχουν για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, νομίζω θα μας φύγει η υπόλοιπη ώρα. Θα μου επιτρέψετε, ζητάω συγγνώμη, να μην απαντήσω άμεσα και όπως πρέπει στην σημερινή εκπομπή, διότι ο χρόνος είναι περιορισμένος και περιμένουν πάρα πολύ τη θέατε. Σας υπόσχομαι όμως, δεσμεύουμε, να κάνω μια εκπομπή γύρω από το θέμα και της γεννήσεως του Κυρίου μας, του σκοπού της γεννήσεως του Κυρίου μας, γιατί ο Κύριος μας, γιατί έγινε η ανθρώπιση του Κυρίου μας και της Αναστάσεως του. Με λίγα λόγια, ο σκοπός όμως, για να μην μείνετε παραπονεμένος σήμερα, μια που ήταν και το πρώτο τηλέφωνο μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο σκοπός της γεννήσεως του Κυρίου μας δεν ήταν άλλος παρά από το ότι να σώσει τον άνθρωπο, να αναστήσει την πεπτοκία φύση του ανθρώπου. Δηλαδή, μετά την πτώση, με την πτώση μάλλον, του Αδάμ και της Εύας, από αθάνατη και αιώνιοι και άφθαρτη που ήταν οι πρώτοι άνθρωποι, Αδάμ και Εύα, έγιναν αμέσως φθαρτοί, θνητοί και θνητοί και φθαρτοί. Και κατά συνέπεια και όλο το υπόλοιπο γένος παρέμεινε και αυτό μέσα στην φαρτότητα και μέσα στην θνησιμότητα. Και ήταν αδύνατο κανείς, μα κανείς άνθρωπος να μπορέσει να σώσει και να αναστήσει ξανά, να ξαναφέρει στην παλαιά έγκλη την ανθρώπινη φύση, την πεσμένη ανθρώπινη φύση του παλαιού Αδάμ. Ήταν αδύνατο λοιπόν κανείς άνθρωπος να το κατορθώσει αυτό, εκτός από κάποιον ο οποίος θα ήταν τέλειος και αναμάρτητος. Τέλειος άνθρωπος και αναμάρτητος ούτε υπήρξε, ούτε υπάρχει, ούτε και πρόκειται να υπάρξει. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν, η Ναγκάστη, σε εισαγωγικά το λέω αυτόν τον όρο, δεν έχω το χρόνο να το εξηγήσω αυτή τη στιγμή, η Ναγκάστη ο Κύριός μας να, πάρει ανθρώπινη σάρκα, να φορέσει την μορφή δούλου, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος προς Φιλιππησίους, για να μπορέσει να με την ανάσταση τη δική του, επειδή ο Άδης δεν μπορούσε να κρατήσει τον Κύριό μας, ο οποίος ήταν τέλειος και αναμάρτητος, και οι πύλες του Άδου άνοιξαν διάπλατα με την είσοδο του Κυρίου μας στον Άδη. Με την ανάσταση λοιπόν του Κυρίου μας να αναστήσει μαζί και την ανθρώπινη φύση και να ξαναφέρει πάλι στην παλιά έγκλη της και στο παλαιό μεγαλείο την πεσμένη ανθρώπινη φύση του Αδάμ. Δεν έχω το χρόνο, θα μου επιτρέψετε, θα ζητάω συγγνώμη να επεκταθώ περισσότερο. Ελπίζω να με αυτή τη σύντομη και λακωνική απάντηση να έδωσα κάποια πρόχειρη απάντηση στο ερώτημά σας. Υπόσχομαι και δεσμεύομαι σε κάποια άλλη εκπομπή. Ναι, κύριε Καγκαράκη. Να μου επιτρέψετε και εμένα λίγο τώρα, γιατί δεν αναφέρεται το όνομά μου, να απαντήσω λίγο στον κύριο Πετρόπουλο, μου επιτρέπετε. Δύο λεπτά. Κύριε Πετρόπουλε, επειδή αναφερθήκατε στο όνομά μου προηγουμένως, ότι γενικά έχουμε τα θέματα, να ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε δρομολογήσει κάποια θέματα, κάποιες συγκεκριμένες ομιλίες γενικούμενη περιεχομένου, αλλά δίνουμε την ευχαίρεια στους τηλεθεατές μας να τις εξειδικεύουν με τις ερωτήσεις τους. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε σε κάποιο δεύτερο τηλέφωνο. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Σας παρακαλώ. Καλησπέρα.
Γιατί δεν μιλάτε, παρακαλώ, δημιουργούμε χάσμα. Εγώ μιλάω, μ' ακούτε? Τώρα σας ακούω, ναι. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Μπορώ να πω σε ερωτήσεις? Βεβαίως. Ερωτήσεις τώρα βέβαια είναι σχετικό, διότι αν το να μας δώσετε 10 ερωτήσεις δεν θα προλάβουμε να απαντήσουμε. Όπως νομίζετε. Ήθελα να πω στο σημείο το συγκεκριμένο που είπατε για την κυρία που από την άλλη εκπομπή, να μην αναφερθώ στο όνομά της, αφού δεν το αναφέρατε κι εσείς. Ναι, αν θέλετε. Επειδή έτυχε να την παρακολούθησα εκείνη την εκπομπή. Ναι. Ρωτήσω κάτι, με επιτρέπετε? Ναι. Το πνεύμα, όπως το είπα, ήταν ακριβώς έτσι, μια που παρακολουθήσε την εκπομπή, όπως το είπα? Το πνεύμα της αδελφής. Όχι, το πνεύμα της κυρίας αδελφής δεν ήταν εναντίον σας έτσι τόσο πολύ. Ναι. Όσο δεν ξέρω πώς σας το μεταφέρανε. Εγώ πιστεύω ότι σας συμπαθεί πάρα πολύ. Αυτό δεν είπα εγώ το αντίθετο, αλλά νομίζω ότι καλύτερο θα ήταν να με έπαιρνε ένα τηλέφωνο με ένα πρώτα και να μου με ρωτούσε και να μου έλεγε τι είπα και πώς το είπα και μετά να βγει. Ίσως έχετε δίκιο εσείς. Δεν νομίζω ότι πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο και να... Συμφωνώ, οι ακρότητες δεν είναι ποτέ καλό πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, δεν μην σταματήσουμε άλλο. Πάντως ήθελα να μιλήσω λίγο για αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Ναι. Μήπως εννοεί ότι εάν πάρουμε το σφράγισμα στο μέτωπο ή στο δεξί χέρι και οπουδήποτε αλλού αν το πάρουμε δεν έχει ισχύ, την ισχύ που θα είχε στα συγκεκριμένα δύο σημεία που αναφέρει η Αποκάλυψη? Γιατί, για ποιο λόγο? Δεν ξέρω, απλά ρωτάω. Ναι. Δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι κι εγώ. Όχι, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Το δεξί χέρι και το μέτωπο είναι συμβολικά, όπως σας είπα. Ναι, μ' άρεσε πολύ η ερμηνεία που δώσατε. Ναι. Αλλά λέω μήπως τελικά αυτό που έχει σημασία, τη μεγάλη σημασία, είναι αυτά τα δύο σημεία. Και τα άλλα έχουν δευτερεύουσα σημασία. Όχι. Λέω μήπως. Όπως εγώ σας ρωτάω, εάν πάρετε το σφράγισμα, σας το βάλουν, έτσι, ή και εθελώς, στο δεξί σας, στο αριστερό σας πόδι, δεν θα είστε σφραγισμένος? Θα είμαι, αλλά μήπως δεν έχει ισχύ όσοι στο... Για ποιο λόγο? Δεν θα έχετε αποδεχτεί συνειδητά τον Αντίχριστο? Δεν θα έχετε αποδεχτεί συνειδητά την εικόνα του Αντιχρίστου, το σφράγισμά του, το σύστημά του? Όλες τις απολαβές που απορρέουν από την αποδοχή του Αντιχρίστου και του συστήματό τους. Όταν ο Κύριός μας, όταν πήγε ο Σατανάς και πείραξε τον Κύριό μας στους τρεις πειρασμούς που γνωρίζουμε, στο Σαραντάριο Όρος, που κάθε χρόνο με τη βοήθεια του Θεού πηγαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και επισκεφτόμαστε το Σαραντάριο Όρος, και του είπε, τον ανέβησε πάνω σε ένα όρος υψηλών Λίαν και του είπε, τα βλέπεις όλα αυτά, λέει, τα πλούτη και τις δόξες και τα μεγαλεία, όλα αυτά, λέει, θα στα δώσω εάν πεσών μη προσκυνήσεις. Και του είπε ο Κύριός μας, είπα ο πείσμος Σατανά, το Κύριό σου μόνο προσκυνήσεις και αυτό λατρεύσεις και κανένα άλλο. Λοιπόν, εάν εμείς λατρεύσουμε και προσκυνήσουμε τον διάβολο συνειδητά και εσωτερικά με τη θέλησή μας, δεν θα έχουμε αρνηθεί τον Χριστό και δεν θα έχουμε δεχτεί τον διάβολο? Βεβαιότατα. Τότε το σφράγισμα αυτό, το τυπικό σφράγισμα, τι να το κάνεις? Σας είπα και το άλλο παράδειγμα. Βεβαιότατα. Συμφωνώ δε με το πνεύμα του νόμου, ότι αυτό είναι το σπουδαιότερο. Ναι. Να καταλάβουμε το πνεύμα του Θεού παρά το γράμμα. Το γράμμα. Να μην στεκόμαστε στο γράμμα του νόμου και στη λέξη. Συμφωνώ, απλά αναρωτιέμαι κιόλας. Ναι. Γιατί η Αποκάλυψη είναι και λίγο γρίφος, δεν είναι κάποιο... Οπωσδήποτε. Ακριβώς επειδή είναι γρίφος, αυτό... ένας λόγος παραπάνω, να μην προτρέχουμε και να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε ή δεν είναι ακριβώς έτσι όπως... Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι γνωρίζω. Όχι, δεν αναφέρομαι σε εσάς, με συγχωρείτε. Γενικά και αόριστα μίλησα. Εντάξει, κατάλαβα. Πράγματε. Κατάλαβα, ναι. Κάποιο άλλο ερώτημα, παρακαλώ, γιατί περιμένουν πολλά τηλέφωνα. Επίσης ήθελα να σας πω, αν ξέρετε, ότι στο Σύνταγμα που ετοιμάζεται να αναθεωρηθεί, ναι, μελλοντικά, σύντομα πάντως, υπάρχει εισήγηση από κάποιον συνταγματολόγο, ναι, να απαλληφθεί ο όρκος στην Αγία Τριάδα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Βέβαια, ναι, οπωσδήποτε. Ευχαριστούμε βέβαια για την ενημέρωση. Κάτι άλλο. Ναι. Αν μπορείτε να μας πείτε και αν υπάρχει χρόνος και αν χρειάζεται σε αυτή την εκπομπή, σχετικά με κάποιον Μεϊτρέγια, ο οποίος λένε ότι θα εμφανιστεί στην Ατλάντα, στους Ολυμπιακούς της Ατλάντα το 1996, και ότι είναι και έχει κάποια σχέση με τη νέα εποχή και με την πανθρησκεία κλπ. Ναι. Αν χρειάζεται, μας λέτε κάτι. Αν χρειάζεται. Ναι, είναι όχι πολύ, απαραίτητα. Πολύ ωραία ερώτησή σας και φυσικά χρειάζεται να αφιερώσουμε κάποιο χρόνο γι' αυτό. Το λέω παρεμπιπτόντως. Αν θέλετε, λέτε κάτι. Αλλιώς άλλη φορά. Εντάξει. Πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε. Να πω κάτι ακόμα πρωτού κλείσω. Λίγο σύντομα θέλω να σας πω. Ναι. Είχε κάνει μια εκπομπή το κανάλι 5 ένα βράδυ και είχε βγει ο κύριος Τουλιάτος, για τον οποίο έγινε σχετικά μεγάλος θόρυβος. Δεν ξέρω αν τον...
Ναι, ναι, θα... Αν το είχατε δει. Θα ασχοληθούμε και με αυτό, δεν ξέρω με ποιον θα ασχοληθούμε. Ο οποίος λέει μάλιστα και σε μια συνέντευξη που έδωσε σε ένα περιοδικό, ότι του ερχομού του Αντιχρίστου θα προηγηθούν τρία σημεία. Αυτό το λέει βέβαια και η Αγία Γραφή. Πρώτον, θα ανασυσταθεί το κράτος του Ισραήλ. Ναι. Το οποίο αυτό έχει γίνει από το 1950. Δεύτερον, θα περιέλθει η Ιερουσαλήμ στα χέρια των Εβραίων. Ναι. Και τρίτον, θα ανοικοδομηθεί ο ναός του Σολομώντα. Ναι. Αυτά βέβαια τα λέει και η Αγία Γραφή, νομίζω. Αυτά είναι γνωστά. Είναι γνωστά και θα αναφερθούμε μάλιστα στην επόμενη μας εκπομπή. Επίσης, συγγνώμη, εκείνο το βράδυ, επειδή εγώ έμεινα μέχρι το πρωί έκπληκτος, έδειξε και τη μαγνητική κάρτα, αυτή η οποία θα έχει τη λωρίδα. Και μάλιστα με ένα ειδικό τρόπο, δεν ξέρω αν λοιπόν, μάθατε τίποτα. Επειδή η ώρα περνάει, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Καλά. Και περιμένουν πάρα πολλά τηλέφωνα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έτσι. Έδειξε ακριβώς και το πρόσωπο του Αντιχρίστου πώς θα είναι, ναι, μέσα στη μαγνητική, εντάξει, κάρτα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή σας. Και αν μπορείτε να μας πείτε και τρόπους πώς θα αντεπιτεθούμε. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον αγαπητό τηλεθεατή για τα ερωτήματά του και το ότι παρακολουθεί την εκπομπή μας στη Φωνή του Πατροκοσμά. Θα παρακαλέσω να είστε όσο μπορείτε πιο σύντομοι, διότι περιμένουν πάρα πολλά τηλέφωνα και δεν θα προλάβουμε να πάρουμε ούτε 5-10 τηλέφωνα με το ρυθμό που πάμε. Λοιπόν, αυτά τα οποία είπε ο αγαπητός και εκλεκτός τηλεθεατής είναι όντως αληθινά. Υπάρχουν τρία σημεία τα οποία θα είναι χαρακτηριστικά του ερχομού του Αντιχρίστου: η κατεδάψη του ναού του Σολομώντος, συγγνώμη, του τέμενος του τεμένος του Ομάρ, η ανοικοδόμηση του ναού του Σολομώντος και η επανάκτηση της Ιερουσαλήμ από τους Ιουδαίους. Πιστεύω την επόμενη εκπομπή να βρούμε χρόνο να τα αναπτύξουμε περισσότερο. Λοιπόν, ας πάμε σε κάποιο άλλο τηλέφωνο. Με ακούτε? Ναι. Ναι, πατήρ Μάξιμο, χαίρετε. Χαίρετε. Θα ήθελα να σας πω, αν γίνεται, να ενημερώσετε τον κόσμο όσο γίνεται σχετικά με το αν δεν αποδεχτούν την ταυτότητα ή το χάραγμα αργότερα, το πόσο δύσκολα θα είναι για αυτούς τους ανθρώπους. Ότι θα έχουν δεσμεύσεις πάρα πολλές, καταναλωτικά αγαθά βέβαια δεν θα μπορούν να έχουν κτλ. Αν γίνεται να αναπτύξετε λίγο αυτό το θέμα, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Ναι, τι θέλετε να πείτε με αυτό δηλαδή? Θέλω να πω ότι νομίζουν ίσως κάποιοι ότι μην δεχόμενοι την ταυτότητα, ναι, ότι θα είναι απλή η ζωή τους, θα είναι ωραία, θα συνεχιστεί, ενώ δεν είναι καθόλου έτσι όπως γνωρίζετε. Μάλιστα, κατάλαβα, ναι. Έτσι, τα αγαθά βέβαια καταργούνται, τα πάντα, δεν θα μπορούν να έχουν τίποτα σχεδόν, έτσι, ούτε τα σπίτια τους, ούτε το ρεύμα, δεν θα πληρώνουν τίποτα. Ναι. Δεν θα μπορούν να πληρώσουν, να κινηθούν, να φάνε, να ψωνίσουν, έτσι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, γεια σας. Καλή σας νύχτα. Λοιπόν, όπως πολύ σωστά επισήμανε εδώ ο φίλος μας, ο τηλεθεατής μας, όντως, αυτό είναι γνωστό, άλλωστε το θεωρώ δεδομένο, γι' αυτό και δεν έχω αναφερθεί μέχρι στιγμής. Βέβαια, ίσως στην επόμενη εκπομπή έχουμε το χρόνο να αναφερθούμε για το τι αναμένεται να τραβήξουν οι χριστιανοί από όλα αυτά τα σχέδια, των καταχθόνια σχέδια της νέας εποχής και των Αντιχρίστων. Όντως, οπωσδήποτε είναι δεδομένο και λογικό ότι θα έρθουν δύσκολες μέρες για τους χριστιανούς. Δεν χρειάζεται και πολλή σοφία και πολλή φιλοσοφία. Άλλωστε, ο χριστιανός πάντοτε πρέπει να ζει μέσα στον αγώνα και μέσα στη θυσία και μέσα στο δρόμο του Γολγοθά. Αγωνιζόμαστε, νίκεται θλιμμένη οδός και δι' αυτής θα εισέλθετε εις την αιώνια ζωή, μας είπε ο Κύριός μας. Και ο αγώνας του χριστιανού είναι μία διηνεκής προσπάθεια, ένας συνεχόμενος αγώνας για να αποκτήσει, να αποβάλει μάλλον τον, και να επεκδεθεί τον παλαιό άνθρωπο και τα πάθη και τις αδυναμίες του και να ενδυθεί το νέο με τις αρετές και τα χαρίσματα του Κυρίου μας. Οπότε λοιπόν, όταν κανείς και όταν θα φτάσουμε η ώρα εκείνη, ούτως ώστε να αρνηθούμε το οποιοδήποτε σφράγισμα, είτε στην ταυτότητα, είτε σε κάρτα κοινωνικής ασφαλίσεως, είτε διαβατηρίου, είτε μια γενική συνολική κάρτα η οποία θα εκπροσωπεί και θα αντιπροσωπεύει όλες τις άλλες δραστηριότητες του ανθρώπου, είτε το τελικό σφράγισμα στο χέρι ή στο μέτωπο ή οπουδήποτε αλλού, επαναλαμβάνω, θα χρειαστεί ο άνθρωπος αυτός να στερηθεί πολλά πράγματα
πολλές συναλλαγές, να στερηθεί βασικά πράγματα για τη ζωή του, για να μπορέσει να σπουδάσει, να μπορέσει να, να έχει μια ιατρική περίθαλψη, να μπορέσει να πάρει κάποια χρήματα από την τράπεζα, να μπορέσει να διοριστεί κάπου, να μπορέσει να κάνει οποιαδήποτε συναλλαγή, οποιαδήποτε αγοροπολισία. Οπωσδήποτε θα έρθουν δύσκολες μέρες, είναι προφητευμένες, θα αναπτυχθούμε, θα αναφερθούμε σε αυτό το θέμα την επόμενη εκπομπή, προφανώς αν έχουμε περισσότερο χρόνο, και θα χρειαστεί μεγάλη θυσία, μεγάλους αγώνες και μεγάλη κόπη και μεγάλη υπομονή για να αντέξουμε όλα αυτά τα δεινά. Και φυσικά όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή θα πρέπει να φύγουμε από τον κόσμο αυτό, όπως αναφέρουν οι Άγιοι Πατέρες και το Ιερό Ευαγγέλιο, τότε όταν ουν είδε το βδέλυγμα της ερημώσεως τόσον εν τόπο Αγίου, η Ιουδαία φευγέτωσαν επί τα όρια. Εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν επί τα όρια. Τη φυγή, υπάρχει μια φυγή από τον κόσμο, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες και σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Όταν θα έρθει όμως, επαναλαμβάνω και το τονίζω αυτό το σημείο, όχι οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή πριν, αλλά όταν θα έρθει το βέλημα της ερημώσεως εστός εν τόπο Αγίου, που δεν θα είναι άλλος από τον Αντίχριστο, και όταν τα πράγματα θα σφίξουν πολύ, τότε αυτοί οι οποίοι θα θέλουν να μείνουν καθαροί και αμόλυντοι και να γλιτώσουν από το επικείμενο σφράγισμα και τα μαρτύρια του Αντιχρίστου, θα πρέπει να φύγουν από αυτή την κοινωνία, από αυτόν τον κόσμο, και να πάνε κάπου αλλού που θα ζουν όχι πιο άνετα και πιο ωραία, απλώστα να γλιτώσουν από τα βασανιστήρια και από τον κλοιό αυτό που θα έχει δημιουργήσει ο Αντίχριστος. Και δεν θα είναι άλλος από τα βουνά, από τα σπήλαια της οποίας της γης. Και ίσως δεν είναι και τυχαίο όλα αυτά που γίνονται σήμερα στην εποχή μας, και ιδιαίτερα και το κάψιμο των δασών. Ας πάμε όμως σε κάποιο άλλο τηλέφωνο, διότι ο χρόνος περνάει. Καλησπέρα σας, Πάτερ Μάξιμε. Καλησπέρα σας, κύριε. Είμαι ένας εκ των παρευρεθέντων στην τελετή. Δεν χρειάζεται να αναφέρω το όνομά μου, άλλωστε όσοι παρευρέθημε εκεί πέρα, παρευρέθημε αφορμόμενοι από το στοιχείο της πίστεώς μας. Πράξαμε το καθήκον μας, εγώ έτσι νομίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας και την παράσταση. Καλή δύναμη, εύχομαι και σε εσάς. Θέλω να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Ευχαρίστως. Και κάποια ερώτηση θα σας υποβάλω στο τέλος. Ευχαρίστως, κύριε. Πρώτη παρατήρησή μου είναι ότι κεντρικό κατάστημα των Αθηνών, κάποιο σούπερ μάρκετ, δεν μπορώ να αναφέρω το όνομά του επειδή θα έχω, μπορεί και να έχω και κάποιες νομικές συνέπειες, δεν δέχεται να παραλαμβάνει τρόφιμα, κονσέρβες κτλ. Αν δεν υπάρχει απάνω τους γραμμωτό σύστημα. Εάν βρεθούμε ξανά από κοντά, θα σας πω ποιο είναι αυτό το κατάστημα για να πάτε επί τόπου, ναι, το βράδυ που κλείνει, να δείτε το ότι γράφει στην πόρτα του ότι δεν παραλαμβάνονται τρόφιμα, εάν δεν υπάρχει το γραμμωτό σύστημα. Το γράφει έξω από την πόρτα του. Ναι, το γράφει δυστυχώς, το γράφει, Πάτερ Μάξιμε. Για ποιο λόγο το γράφει? Δεν τα δέχεται τα τρόφιμα. Ναι. Αν δεν υπάρχει, έχουν πάνω γραμματό σύστημα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το γράφει, ερευνήστε το, θα σας πω εγώ ποιο είναι το κατάστημα αυτό όταν βρεθούμε από κοντά. Ωραία. Να πάμε παρακάτω. Ναι, πάμε παρακάτω σε ένα δεύτερο θέμα. Ότι αυτή τη στιγμή, όσο και αν θέλουν κάποιοι να πλήξουν τη θρησκεία μας, η θρησκεία μας είναι και συνταγματικός, κατοχυρωμένη από το άρθρο 13 του συντάγματος. Ναι, τυπικά βέβαια. Ναι, τυπικά. Τυπικά. Έχω όμως να πω το εξής. Στην ουσία άλλο συμβαίνει. Να το πω το εξής, Πατέρ Μάξιμε. Ναι, ναι, κύριε. Υπάρχουν και τίμιοι δικαστές και χριστιανοί ορθόδοξοι δικαστές. Σίγουρα, βέβαια. Τους οποίους όταν θα προσφύγουμε θα πράξουν το καθήκον τους. Δεδομένου ότι έχουν βάλει το χέρι τους πάνω στο Ευαγγέλιο και έχουν ορκιστεί να τηρούν το Σύνταγμα και συνεπώς και το άρθρο 13 αυτού που προστατεύει την ορθόδοξη θρησκεία, και θα ακυρώσουν οποιαδήποτε υπουργική απόφαση θελήσει να εκδοθεί προς εφαρμογή του νόμου 1599 του 86 για την εφαρμογή των ταυτοτήτων. Μάλιστα. Αυτό είναι μια δεύτερη επισήμασή μου. Και τώρα με κάθε σοβαρότητα μια δική μου ερώτηση προς εσάς, Πατέρ Μάξιμε. Ευχαρίστως. Βλέπουμε από σειρά ετών ένα φαινόμενο. Να μιλάνε πολύ για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Ναι. Υπάρχει Άγιος πρώτον. Είναι σύμφωνο αυτόν προς το δόγμα της χριστιανικής εκκλησίας? Είναι Άγιος της καθολικής εκκλησίας ή είναι παραμύθι, ή τέλος πάντων είναι ένα δημιούργημα όλων αυτών των κυρίων του Αντιχρίστου που επέρχεται? Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας νύχτα και τα σέβη μου. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου κύριε, για τα καλά σας λόγια και τις παρατηρήσεις σας και την ερώτησή σας, και θα προσπαθήσω όσο μπορώ να σας απαντήσω στα ερωτήματά σας. (Κυρίζει)
Για τον Άγιο Βαλεντίνο που είπατε, οπωσδήποτε, βέβαια δεν είναι το θέματός μας, αλλά όλα αυτά εντάσσονται μέσα στο γενικότερο σχέδιο των σκοτεινών δυνάμεων και της νέας εποχής, στο να διαγράψουν τους Αγίους, μάλλον στο να εξαφανίσουν και να διαλύσουν την Ορθοδοξία μας και την Ελλάδα μας. Και μεταξύ αυτών και μέσα στο γενικότερο σχέδιό τους, ένα ειδικότερο σχέδιο είναι και η διαγραφή των πραγματικών Αγίων της Εκκλησίας μας, των Ορθοδόξων Αγίων της Εκκλησίας μας, με την εμφάνιση κάποιων ψευδοαγίων, κάποιων ανθρώπων οι οποίοι είτε υπήρχαν είτε δεν υπήρχαν και τους παρουσιάζουν ξαφνικά για Αγίους, και κάποιων πραγμάτων, κάποιων νεωτέρων και καινοφανών εορτών, αφηρημένων και ουδετέρων. Και τι εννοώ πιο συγκεκριμένα. Αυτό είναι ένα σημείο των καιρών και αναφέρεται και στην Παλαιά Διαθήκη. Μου δώσετε την αφορμή να το θίξω αυτή τη στιγμή. Ότι θα έρθει, λέει, καιρός, αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, που ο διάβολος θα προσπαθήσει να αλλοιώσει καιρούς και νόμους. Και τους Αγίους του Θεού πεπαλαιώσει και νεωτέρους εμφανίσει. Δηλαδή, θα έρθει καιρός προς το τέλος του κόσμου που ο διάβολος θα προσπαθήσει να αλλάξει και τους καιρούς της φύσεως και τους νόμους που διέπουν τα φυσικά φαινόμενα και την φύση μας και την γη μας και το σύμπαν κλπ. Θα προσπαθήσει να τα αλλοιώσει, να τα αλλάξει. Και βλέπουμε σήμερα τους καιρούς να έχουν πάνε τα άνω κάτω και τα κάτω άνω. Να έχει εξαφανιστεί η άνοιξη, να έχει εξαφανιστεί το φθινόπωρο και να είναι χειμώνας καλοκαίρι. Εκεί που δεν περιμένουμε και είναι μέσα Αυγούστου κλπ. Να βρέχει καταρροχτωροδός και να χαλάζει, να πέφτει κλπ. Και πάλι τον χειμώνα να κάνει τεράστιες ημέρες με ζέστη και λιακάδες και ο κόσμος να ψήνεται κλπ. Όλα αυτά είναι φαινόμενα ανησυχητικά και είναι μια αλλαγή του καιρού, η οποία έχει προφητευθεί και αυτή, όπως και πολλά άλλα πράγματα από την Αγία μας Γραφή. Επίσης, του πεπαλαιώσε, λέει, τους Αγίους. Δηλαδή, θα προσπαθήσει να παλαιώσει τους Αγίους, τους πραγματικούς Αγίους, τους νησίους Αγίους της Ορθοδοξίας μας, της Εκκλησίας μας, και να εμφανίσει, να φέρει στο προσκήνιο Αγίους ψεύτικους, ψευδοαγίους, Αγίους του Αντιχρίστου, προδρόμους Αντιχρίστου. Και βλέπουμε, λοιπόν, ένα σημείο ότι σήμερα παρουσιάζεται σαν μηχανή κάποια συστήματα, κάποιοι άνθρωποι κλπ. Βγάζουν Αγίους. Και μεταξύ αυτών είναι και ο Άγιος Βαλεντίνος. Ο οποίος Άγιος Βαλεντίνος δεν είναι καθόλου Άγιος. Είναι ένας, υπήρξε βέβαια, ήταν ένα κάποιος οπαδός του Πάπα, ο οποίος πέθανε και ο Πάπας μετά από κάποια χρόνια τον αγιοποίησε ως γνωστό, όπως συνηθίζει ο Πάπας και λοιπά, να αγιοποιεί όποιος θέλει και όποτε θέλει, για γνωστούς ευνόητους οικονομικούς λόγους και άλλα συμφέροντα που εξυπηρετούν τα σχέδιά του. Δεν υπάρχει, λοιπόν, Άγιος Βαλεντίνος στην Ορθοδοξία μας. Κακώς οι Ορθόδοξοι Έλληνες εορτάζουν Άγιο Βαλεντίνο. Είναι παπικός Άγιος, σε εισαγωγικά, το Άγιος ο Βαλεντίνος, και πολύ περισσότερο ακόμα και αν υπήρχε και ήταν Άγιος της Ορθοδοξίας μας, δεν έχει καμία σχέση με αυτή την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, με τον εορτασμό του έρωτα δήθεν, και το όχι του γνησίου και καθαρού έρωτα της αγάπης, της γνησίας αγάπης προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο, που έχουμε εντολή να αγαπάμε τον Θεό μας και τον πλησίον μας σε αυτόν, αλλά ενός παθιασμένου, ενός αρρωστημένου έρωτα, ενός αμαρτωλού έρωτα, που είναι γνωστό σήμερα ποιος είναι και τι είναι ακριβώς. Άρα, λοιπόν, δεν είναι Άγιος ο Βαλεντίνος, ήταν παπικός, και πολύ περισσότερο ακόμη και αν ήταν Άγιος Ορθοδοξία μας, δεν έπρεπε να τον εορτάζουν με τέτοιο πνεύμα και με τέτοιο νόημα. Και ένα άλλο σημείο και τελειώνω. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι καταργούν τους Αγίους, καταργούν τις εορτές και βγάζουν καινούργιες εορτές μέσα στο γενικότερο σχέδιο της νέας εποχής και του σιωνισμού. Βλέπουμε εορτή της φύσης, λέει. Εορτή της μητέρας, εορτή του πατέρα, εορτή των ζώων, εορτή του Βαλεντίνου, εορτή, ξέρω εγώ, Πρωτομαγιάς. Πού ακούστηκαν τέτοια πράγματα? Δεν μας φτάνουν όλες αυτές οι Αγίες, οι εορτές που έχει δεσπίσει η Εκκλησία μας, και οι Άγιους και τους Αγίους που έχει δεσπίσει να εορτάζουμε, και καταργούμε τις παλιές εορτές των Αγίων και της Εκκλησίας μας και γιορτάζουμε εορτές αχρωμάτιστες,
άοσμες που ούτε Θεό έχουν, ούτε τίποτα ιερό και όσοι, ούτε Αγίους κλπ. Εορτή λέει της Πρωτομαγιάς. Δεν θέλω να βάλω κατά των εργατών μη γέννητο, ούτε κατά της εργατικής τάξης. Τους σέβομαι, τους αγαπώ, τους εκτιμώ, θαυμάζω την προσπάθειά τους και τον αγώνα που κάνουν, ιδιαίτερα οι πολυμελείς οικογένειες για να αναθρέψουν τα παιδιά τους. Και δεν θέλω ακριβώς να θίξω το σημείο αυτό της Πρωτομαγιάς με αυτή την πλευρά. Απλώς, μαζί με τις άλλες εορτές, ανέφερα και αυτή για να δείξω ότι αυτό είναι μέσα στο γενικότερο σχέδιο της νέας εποχής, να καταργήσουν τις παλαιές εορτές που έχει θεσπίσει η Εκκλησία μας και να βγάλουν κάποιες νέες εορτές. Θα επανέλθουμε όμως σε αυτό όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή. Ας πάμε σε κάποιο άλλο τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, θα περιμένω μέχρι να απαντήσει το άλλο τηλέφωνο. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι αυτά είναι ένα μεθοδευμένο σχέδιο της νέας εποχής και των σκοτεινών δυνάμεων, να ανατρέψουν τους παλαιούς Αγίους, να βγάλουν καινούς Αγίους, να καταστρέψουν τις παλαιές και να εξαφανίσουν τις παλαιές εορτές και να βγάλουν καινούργιες εορτές, τις εορτές της νέας εποχής, τις εορτές του Υδροχώου, τις εορτές του Αντιχρίστου, για να μέσα από αυτές να γιορτάζεται και να τιμάται ο διάβολος, ο Αντίχριστος και τα όργανά του. Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο? Θα παρακαλούσα τους αγαπητούς τηλεθεατές να μην κλείνουν το τηλέφωνο τους επειδή αργούν να έρθουν στον αέρα, να βγουν στον αέρα κλπ. Διότι διαπιστώνω ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχει κάποιος τηλεθεατής στη γραμμή, ξαφνικά κλείνει το τηλέφωνο του, πάμε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί του, μόλις τελειώσω την απάντηση του προηγούμενου, της προηγουμένης ερωτήσεως, και ξαφνικά αυτός έχει κλείσει. Και αναγκαζόμεθα πάλι να ξαναεπικοινωνήσω με κάποιον άλλο για να βγει στον αέρα. Λοιπόν, σας ακούω αν υπάρχει κάποιος. Παρακαλώ. Από Νέα Φιλαδέλφεια τηλεφωνώ. Καλησπέρα. Θέλω να κάνω μία καταγγελία. Καταρχήν για τις ταυτότητες, προχθές δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα στον Αδέσμευτο ότι ο κύριος Κουλούρης προτίθεται ανεπίσημα να καταργήσει τον αριθμό 666 και να δώσουν έναν άλλον αριθμό, ο οποίος δεν θα έχει σχέση με αυτόν τον οποίο εμείς φοβούμεθα. Αυτό είναι μία παγίδα για την Ορθοδοξία και θα πρέπει να τακτοποιηθεί επισήμως από εσάς, ούτως ώστε να μην πάρει κανείς ταυτότητα με νέον αριθμό. Διότι δεν μας ενδιαφέρει εμάς ο αριθμός, ούτε η ταυτότητα. Εμείς θέλουμε τις δικές μας ταυτότητες. Πρώτον. Δεύτερον, θέλω να κάνω μια καταγγελία για κάποιον ιερέα που παρουσιάστηκε προχθές στο κανάλι 5 και είπε ότι δεν υπάρχει αντίχριστος, υπάρχει θηρίο. Δεν υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά θηρίο. Και ότι η Αποκάλυψη δεν μπορεί να εξηγηθεί από κανέναν, παρά το γεγονός ότι σε κάποιο σημείο γράφει ότι είναι μακάριοι όσοι τη διαβάζουν. Διότι για να μακαρίζει ο Χριστός ανθρώπους οι οποίοι τη διαβάζουν, είχε προδεί ότι θα πρέπει σε ορισμένα τουλάχιστον σημεία να γίνεται κατανοητή. Και πολύ περισσότερο σε ιερείς οι οποίοι ασχολούνται, μάλλον πρέπει να ασχολούνται, και ο συγκεκριμένος ιερέας είπε ότι εκείνος αδυνατεί να καταλάβει και να κατανοήσει. Πρόκειται για τον πατέρα Ιάκωβο, ο οποίος είναι θεολόγος στο τρίτο λύκειο Νικαίας. Επίσης είπε ότι δεν υπάρχουν δαιμόνια, ότι τους εξορκισμούς, αυτό δεν εφάπτεται στην σημερινή ομιλία, αλλά πρέπει να το αναφέρω διότι γίνεται μια κακή πληροφόρηση, ότι δεν υπάρχουν δαιμόνια, ότι είναι αρρώστιες, ότι η Μαρία Μαγδαληνή δεν είχε δαιμόνια, αλλά είχε 7 αρρώστιες, και ότι αυτούς τους εξορκισμούς που γίνονται σήμερα γίνονται από τους τσαρλατάνους, τους παλαιομερολογίτες, για να διχάζουν τον κόσμο και να παρουσιάζουν τους ανθρώπους ότι έχουν ψυχικά προβλήματα. Αυτά είναι μηνύματα τα οποία αντισταθμίζονται προς την Ορθοδοξία μας και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να λέγονται από τα κανάλια για να αποσπούν, να διασπούνε τη δική σας ομιλία και να μας βάζουν σε μια διχογνωμία.
Ναι. Αυτά ήθελα να καταγγείλω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα των ταυτοτήτων, πατέρα Μάξιμε. Ναι, οπωσδήποτε. Διότι έχει μπει σε διαδρομή. Και όπως λέει ο Δανίλη, δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό, κατά τη γνώμη μου την ταπεινή, στο 7 κεφάλαιο λέει μέσα, ρώτησε τον κύριο πότε θα έρθει η Δευτέρα του παρουσία και πήρε την απάντηση με τη νέα τάξη πραγμάτων. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό αγγίζει τη σημερινή νέα τάξη πραγμάτων. Ναι, λοιπόν, επειδή δεν έχουμε χρόνο, θα μου επιτρέψεις και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το τηλεφώνημά σας και που παρακολουθεί την εκπομπή μας στη Φωνή του Πατροκοσμά. Σωστά όλα αυτά που επισημάνετε. Βέβαια αυτός δεν παρακολούθησε εγώ την εκπομπή αυτή του ιερέως, του πατρός Ιακώβου, όπως αναφέρατε κλπ. Τάσουμε συλλήβδην κατά όλων αυτών των οποίων εσείς είπατε ότι είπε, εάν όντως είναι έτσι κλπ. Είναι πράγματα τα οποία απέχουν, ας πούμε, όχι απλώς μικρή δόση από την αλήθεια, αλλά απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα όλα αυτά τα οποία μας είπε, είπε μάλλον ο πατήρ Ιάκωβος από την τηλεόραση, και συγκεκριμένα για τον αντίχριστο ότι δεν θα είναι πρόσωπο και ότι δεν υπάρχουν δαίμονες και δεν υπάρχουν δαιμόνια. Αν είναι δυνατόν ένας ιερέας, ένας λειτουργός του υψίστου, να είπε τέτοια πράγματα, τέτοιες φοβερές πλάνες. Διότι πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, για να μην πω αίρεση. Δεν υπάρχουν δαιμόνια. Μα εδώ η Εκκλησία μας έχει συντάξει εξορκισμούς. Υπάρχουν εξορκισμοί. Ο Μέγας Βασίλειος έχει γράψει εξορκισμούς. Με τους οποίους, ευχές δηλαδή, με τους οποίους να φυγαδευθούν, διαβάζοντάς τους ο ιερεύς κλπ, να φυγαδευθούν τα δαιμόνια. Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος έχει γράψει εξορκισμούς. Ο Άγιος Κυπριανός έχει γράψει εξορκισμούς. Η Εκκλησία μας έχει επίσημα μέσα στο ευχολόγιο, μέσα στο μέγα ευχολόγιο και στο μικρό ευχολόγιο, υπάρχουν εξορκισμοί του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιωάννη Χρυσόστομου, του Αγίου Κυπριανού κλπ. Δεν τα γνωρίζει αυτά ο σεβαστός και αγαπητός πατέρας Ιάκωβος, αν είναι δυνατόν. Εάν όντως είναι αλήθεια αυτά, λυπάμαι πάρα πολύ. Ένας ιερέας να βγει να πει τέτοια πράγματα. Ένας ιερέας, παραλαμβάνω, να βγείτε να πείτε τέτοια φοβερά πράγματα, τέτοια φοβερά ψεύδι, τέτοιες πλάνες. Αν είναι δυνατόν. Και αν νομίζει ότι όλα αυτά τα οποία λέμε δεν είναι πραγματικότητα και ούτε έχει δίκιο, ας έρθει εδώ στη Φωνή του Πατροκοσμά να συζητήσουμε δημόσια, να πει τις απόψεις του και πού τα στηρίζει όλα αυτά τα πράγματα και να πούμε κι εμείς πού τα στηρίζουμε και πού είναι γραμμένα αυτά τα οποία λέμε. Ο αντίχριστος δεν είναι πρόσωπο. Δηλαδή θα καταργήσουμε τώρα τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Άγιο Υπόλυτο, τον Άγιο Θεόδωρο Στουδίτη, τον Άγιο Αρέθα Κεσαρίας, τον Άγιο Ανδρέα Κεσαρίας, τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, τον Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο, που αναφέρθηκα στον Αντίχριστο και είπαν ότι είναι πρόσωπο. Το λέει και η Αποκάλυψη. Αριθμός γάρ ανθρώπου εστί. Το λέει στο 13ο κεφάλαιο. Αριθμός γάρ ανθρώπου εστί. Και ο αριθμός αυτού έχει 6 σηματά, 666. Τι είναι ο Αντίχριστος, δεν θα είναι πρόσωπο. Τι θα είναι. Μη γέννητο. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτές τις θέσεις αυτού του ιερέως. Δεν τον γνωρίζω τον ιερέα. Αν όντως είναι αλήθεια και αν είπε τέτοια πράγματα, λυπάμαι πάρα πολύ και τα καταδικάζω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου και τα αποκηρύσω φυσικά, διότι είναι πλάνη και ψεύδι και αιρέσεις, θα έλεγα. Ας πάμε όμως σε κάποιο άλλο τηλέφωνο. Ναι, παρακαλώ. Μάξιμε. Ναι, πιο δυνατά παρακαλώ. Πατρί Μάξιμε, ακούς? Ναι, ναι, σας ακούω. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας συγχαίρω για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Και είστε ένας φύλακας της Ορθοδοξίας, από ό,τι βλέπω. Το παραλέτω, νομίζω. Όχι, είναι πράγμα. Ένας μικρός αγωνιστής, εισαγωγικά, μπορώ να το δεχτώ, αλλά ένας φύλακας Ορθοδοξίας, μεγάλος λόγος. Λίγο πιο δυνατά, μόνο γιατί δεν ακούγεστε. Ναι, άκουσα προηγουμένως που είπατε για την Πρωτομαγιά. Ναι. Η Πρωτομαγιά πράγματι δεν είναι θρησκευτική εορτή φυσικά. Ναι. Είναι μια εορτή της εργατιάς. Ναι. Η οποία, ξέρετε, έγινε από το Σικάγο, η οποία έγινε τότε στη αιματοχυσία στο Σικάγο και σκοτωθήκαν τόσοι εργάτες και γι' αυτό εορτάζει ο κόσμος φυσικά, οι εργάτες στηριζόμενοι σε αυτό το γεγονός, αφού ξέρετε ότι η αδικία που υπάρχει στην ανθρωπότητα και με αυτή την αδικία που έγινε τότε και συνεχίζεται ακόμα σήμερα εναντίον της εργατικής τάξης η αδικία αυτή. Βέβαια, ναι, αυτό είναι γεγονός. Έτσι δεν είναι.
Οπωσδήποτε. Οι πιο αδικημένοι παντού και ιδιαίτερα στην Ελλάδα είναι δυστυχώς οι απλοί άνθρωποι, οι απλοί εργάτες και οι φτωχοί. Γι' αυτό ανακηρύχθηκε και η Πρωτομαγιά η 1η του Μαΐου, γιατί τότε σε 1η του Μαΐου έγινε η αιματοχυσία αυτή, ως μια ημέρα αργίας για να μπορέσουν να τιμήσουν τους αυτούς που σκοτωθήκαν την εποχή εκείνη για τα δίκαιά τους, για το 8ωρό τους, για ξέρω εγώ, αυτά τα δίκαια των 100 που είχαν. Δεν αντιλέγω, γι' αυτό και έκανα τη διευκρίνηση ότι δεν θέλω να βάλω κατά της εργατικής τάξης. Όσα ίσα που τους αγαπάω, τους εκτιμώ και τους σέβομαι και τους υποστηρίζω όποτε μπορώ. Δεν θέλω να επεκταθώ δηλαδή παραπάνω. Εσείς δεν είπατε κάτι, σας είπα αντίο των εργατών. Απλώς συνδέσατε την ορθή της Πρωτομαγιάς με τον Βαλεντίνο. Ναι. Εγώ ως προς τον Βαλεντίνο. Όχι μόνο προς τον Βαλεντίνο, γενικότερα προς όλη την κατάργηση όλων των εορτών και των Αγίων από τη νέα εποχή για να φέρουν δικούς τους Αγίους και δικές τους εορτές. Και φυσικά, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια παρατήρηση εδώ, μια διευκρίνηση, και φυσικά για να γίνει αυτό θα πρέπει να βρουν και κάποια πράγματα και κάποια σημεία τα οποία στέκουν, να κρατάνε στον κόσμο, να εδραιώνονται και να υποστηρίζονται. Και φυσικά μεταξύ αυτών βρήκαν και αυτή την εορτή της Πρωτομαγιάς, σου λέει ο κόσμος τώρα θα τον αγαπήσει αυτή την εορτή, θα την στηρίξει, θα την υποστηρίξει κλπ. Και μεταξύ αυτών θα προσθέσουν και άλλες εορτές οι οποίες δεν θα έχουν καμία ουσία και καμία σημασία για τους Ορθοδόξους, για τους Έλληνες, γιατί πάντα το διάβολο και τα οργανώ το αναμεγρύουν αλήθεια με ψεύδους για να θολώνουν τα νερά. Οι άνθρωποι φυσικά είναι φωτισμένοι από το Θεό και με πνεύμα. Επομένως, τα πάντα το άδικο άνθρωπο, όταν πράττει κάτι και πράττει το άδικο, το γνωρίζει από τη στιγμή που το πράττει. Ναι. Γιατί φυσικά είπαμε ότι έχει το πνεύμα, ο άνθρωπος είναι με πνεύμα και αφού είναι πνεύμα, ξέρει το κακό που το κάνει και ξέρει ότι κάνει το καλό φυσικά. Επομένως, ο άνθρωπος γνωρίζει πράγματι για την ορθή της Πρωτομαγιάς, αν πρέπει να την τιμάει ή όχι, και γνωρίζει αν πρέπει να τιμάει την ορθή του Βαλεντίνου, παράδειγμα. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, επομένως δεν έχει σημασία να λέμε τώρα ότι αν να συγκρίνουμε εορτή με ορθή, αν είναι το ίδιο. Εγώ διαφωνώ φυσικά, αλλά λέω ότι η Πρωτομαγιά είναι οπωσδήποτε μια εξέχουσα εορτή της εργατικής τάξης, η οποία πρέπει να τιμάται και να τιμάται συνέχεια. Εμπάσχε το στέρ, από εκείνο εκεί φεύγω. Λίγο σύντομα γιατί έχει περάσει η ώρα, παρακαλώ. Ναι, στο άλλο που έρχομαι είναι το θέμα ότι για το 666 που είπατε προηγουμένως. Ναι. Πράγματι, το 666 υπάρχει όπως το γράφει και αποκάλυψε, όπως είπατε, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά τη στιγμή αύριο, αν παράδειγμα, στο φορολογικό σου νούμερο προσθεθεί το 666 υποχρεωτικά, τη φορολογική σου δήλωση που θα κάνεις το 666, ή στην ταυτότητά σου 666 και δεν θα μπορείς να πας στην τράπεζα να κάνεις την αλλαγή ή τίποτα και δεν μπορείς, θα μπορείς να προχωρήσει η εργασία σου πουθενά ή η σύνταξή σου να πληρωθείς απλά από την τράπεζα, θα είσαι αναγκασμένος να δεχτείς αυτό το 666. Ναι. Λοιπόν, επομένως, θα είσαι αναγκασμένος εισαγωγικά. Δεν έπεται τη στιγμή που εγώ που φοράω, θα με υποχρεώσει κάποιος να φορέσω ρούχα, λοιπόν, και με έπεται με τα ρούχα θα μου φορέσει ότι μου αλλάζει και την ψυχή. Με καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, παράδειγμα, εάν εγώ έχω στην ταυτότητά μου... Μπορείτε αγαπητέ μου κύριε να ολοκληρώσετε, γιατί περνάει η ώρα. Ναι. Ολοκληρώστε με αυτό που θέλετε να πείτε, κάντε ερωτήσεις για να σας απαντήσω. Ούτε δεν είμαι υπέρ του 666 στην ταυτότητά μου. Σας το λέω καθαρά και αγωνίζομαι γι' αυτό οπωσδήποτε. Ναι. Αλλά άμα υποχρεωτικά μας το βάλουν και δεν θα μπορεί να κινηθείς να πας πουθενά, ή τη φορολογική σου δήλωση ή τη συναλλαγή σου σε τράπεζα οτιδήποτε, είσαι υποχρεωμένος οπωσδήποτε να το αποδεχτείς. Γιατί είσαι υποχρεωμένος, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ποιος θα σε υποχρεώσει? Θα είναι πολιτιακό σύστημα. Ορίστε. Θα είναι πολιτιακό το σύστημα. Και λοιπόν. Επομένως δεν θα μπορεί να κινηθείς οικονομικά ούτε σύνταξη να εισπράξεις. Και λοιπόν. Πώς θα μείνεις, θα πεθάνεις. Δηλαδή με την ίδια λογική, τη δική σας, ναι, θα πρέπει εμείς να αποδεχτούμε, αν εσείς δεν θεωρείτε σφράγισμα αυτό το 666, ας πούμε, σε κάποιο έγγραφο δημόσιο κλπ. Με την ίδια λογική, επειδή θα μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε συναλλαγή και να ζήσουμε στην πολιτική και στην κοινωνία, θα πρέπει να αποδεχτούμε και το τελικό σφράγισμα που θα είναι στον άνθρωπο, στο χέρι, στο μέτωπό του κλπ. Πατριμάξιμε. Με την ίδια λογική, γιατί και τότε οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να σε κάνουν οποιαδήποτε συναλλαγή. Πατριμάξιμε. Ναι, παρακαλώ. Καταλάβετε. Όταν σφραγίζει το χαρτιά που θα έχεις και υπάρχει ο αριθμός το 666, αυτό γίνεται κακή ερμηνεία, διότι η αποκάλυψη μιλάει για το 666, αλλά το 666 θα μπει στην ψυχή του ανθρώπου. Εάν μπει στην ψυχή του ανθρώπου το 666, ναι, αυτό είναι το σφράγισμα. Με ποιο πνεύμα δηλαδή θα μπει στην ψυχή του ανθρώπου? Αν κατορθώσουν με τη διαφώτιση αυτή οι αντίχριστοι που μιλάτε, αν κατορθώσουν και το περάσουν στην ψυχή σου, είσαι σφραγισμένος.